Έλληνες γιορτάστε. Έλληνες χαρείτε το. Έλληνες και Τσίπριοι. Όχι μόνο οι Ελλαδίτες, αλλά και οι Τσίπριοι χαρείτε τες. Καλημέρα, αδέλφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι από την Μουντή, ελαφρώς Μουντή Θεσσαλονίκη, αλλά λέει δεν το πάει για βροχή. Και πραγματικά και εμείς συμμετέχουμε στην μεγάλη χαρά του ελληνισμού από εψέ το βράδυ εδώ στην Τρόικα. Με Σωτήρη Δασκαλάκη, με Σωτήρη Δασκαλάκη, στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερο της καρδιάς σου. Πάμε ρε παπ, πάμε λίγο δυνατά. Ναι, πάμε, ναι, ναι. Πάμε παλικάρι. Dusk, dusk, dusk. Έχω Παναγιώτη Παπαδόπουλα, εδώ, έχω Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ξεκάθαρα πράγματα, η καρδιά του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού κυρίως χτυπάει αυτή την εβδομάδα και χτυπούσε κυρίως σε ψέ και θα χτυπάει και το Σάββατο, κυρίως το Σάββατο, στην Tel Aviv Expo Center. Και εδώ πέρα να πούμε κάτι για να πάμε μετά στο διαγωνισμό. Έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης από ψέ, έτσι ναι. Ναι, ναι, τίποτα, ναι, το έχεις. Και άλλα θεματάκια και γενικά να παρουσιαστούμε, αυτό παρουσιαστούμε, να πούμε και τη μέρα τι είναι κτλ. Και να αναφερθούμε σε κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί χθες περίπου πρέπει να. Δεν θυμάμαι να κλαίω με τα μεσονύκτια για περίπου μία μισή ώρα. Τελευταία φορά ήταν ή για τους γονείς μου που φύγανε και τον αδερφό μου ή για κάτι άλλο προσωπικό, ίσως. Λοιπόν, κάποια στιγμή η Ελλάδα να πρέπει να αρχίσει να κινείται νομικά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, εναντίον των ξένων που την κατακλέβουν, έτσι. Δηλαδή, Tel Aviv Expo Center. Συγγνώμη, αν ακούει ο κύριος Γκίκας και το επιτελείο του, ας κάνει κάτι, δεν είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε Σελέξπο εδώ και 15-20 χρόνια. Πρέπει κάτι να γίνει, έτσι. Μας κατακλέβουν οι ξένοι. Αυτοί οι ξένιδοι μας κατακλέβουν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Tel Aviv Expo Center. Δηλαδή από αυτό εδώ η Σελέξπο, σε μια εποχή που κοιτάει να μαζέψει το 50 λεπτό. Πάρε κέρδη. Δεν μπορεί να βγάλει, αν κινηθεί νομικά, κανένα εκατομμύριο ευρώ. Λέω τώρα εγώ. Μάσα. Και, μάσα να μην, και να μην ρωτήσω ο μπασίστας ποιου γκρουπ είχε πει σε live στο Ιβανόφιο, απαιτώ να απαντήσει στο Τύρι Δασκαλάκης. Απαιτώ. Είχε πει στο ξεκίνημα του live, στο κατάμεστο Ιβανόφιο, που θα γκρεμιζόταν παρολίγο, ο μπασίστας του γκρουπ, είπε... Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί παίζουμε κοντά στο σπίτι μας. Είδαμε, λέει, τώρα περιεχόμαστε την επιγραφή Shell Expo. Όχι. Πολύ πιο παλιό το group. Πιο παλιός και ο τραγουδιστής. Το όνομα του τραγουδιστή, το group. Πολύ σπουδαίου Chevy Group. Ο τραγουδιστής με την μπάντα του ήρθε στο Ιβανόφιο. Άρρωστος με το ποδόσφαιρο. Και κολλητός του Άγγλου προπονητή Terry Venables. Και μέτοχος σε ομάδα, Ian Gillan. Ναι, ναι. Λέει ο μπασίστας, είναι υπέροχα που παίζουμε εδώ, δίπλα στην έξοδο της κόλασης. Shell Expo. Λοιπόν, είναι η Τρόικα, συνεπώς είναι Παναγιώτης Παπαδόπουλος, για τους φίλους Παπαδόπουλας. Είναι Χρύσανθος Τσαλτίδης, για τους φίλους Τσαλτ, ένας από τους 55 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στη Νότια Ευρώπη. Γνωστός και ως Ρούπελ 3. Αυτό το Ρούπελ 3. Και φυσικά Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της Κερκίδας. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Ο οποίος είναι δύο, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Δύο διαγωνισμοί μας, ζητώ συγγνώμη εγώ. Δύο διαγωνισμοί μας, δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μεντράνο. Σωτήρη, μπορείς να ρωτήσεις για πότε είναι, γιατί υπάρχει κάποιο όριο χρονικό νομίζω. Α, τελείωσε ανοιχτό. Α, Λουκούμι, Λουκούμι. Ωραία, ωραία, τέλεια. 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μεντράνο, που από την Παρασκευή, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, ζωγραφίζει στην πόλη μας, στα δυτικά, στο γήπεδο του Μακεδονικού. 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μεντράνο. Και ο διαγωνισμός Opticon Express. Σαν χθες το 1987 πέθανε η Ρίτα Χέιγουορθ. Έχει παίξει άπειρες ταινίες, ωραία. Υπήρχε όμως μία ταινία στην οποία δεν συμμετείχε, αλλά υπήρχε μία αφίσα της. Τεράστια, στην πλοκή του έργου τέλος πάντων, υπάρχει μία αφίσα της. Θέλω να μας στείλετε τον τίτλο της ταινίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Η οποία παίζει, θέλει να πει, καταλυτικό ρόλο. Ναι. Έτσι, όχι υπάρχει ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι. Παίζει καταλυτικό ρόλο. Καταλυτικότατο ναι. ρόλο. Τη γνωρίζει την ταινία. Γιατί μπορεί να υπάρχει σε άλλες 55 ταινίες. Δηλαδή ήδη ναι. έφερα άλλες 3 ταινίες. Έτσι. Τα κουίζ του Παναγιώτη είπαμε είναι λίγο επικίνδυνα. λίγο επικίνδυνα έως θανατερά. Να δούμε
αυτοί που θα απαντήσουν, αν έρθουν να στείλουν για άλλη ταινία. Εγώ πιστεύω θα στείλουν για μία συγκεκριμένη, έτσι. Σε μία συγκεκριμένη ταινία παίζει ρόλο, τεράστιο ρόλο η αφίσα τη Ρίτα Χέγουορθ. Έτσι. Πώς λέγεται ο τίτλος της ταινίας, FM κενό, 11 ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Opticon Express δίνουμε. Το ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, μπορείτε να παραλάβετε είτε από Παύλου Μελά 11, κέντρο της πόλης. Ναι. Είτε 26 Οκτωβρίου 28 απέναντι τα δικαστήρια, είτε Πολυτεχνείου 23. Το θυμάμαι τώρα πλέον, στα δυτικά, στη Νέα Ευκαρπία. Στη Νέα Ευκαρπία. Okay. Αποστολή στο 54526. Για τσίρκο, απλά γράφει τσίρκο. Έτσι. Τσίρκο. Ονοματεπώνυμο, τσίρκο. Όποιο θέλει, Τσαλτίδη. Αντί για τσίρκο, Τσαλτίδη. Αποστολή στο 54526. Καλημέρα, Χρήστα. Εδώ είναι το παλικάρι μου. Όταν κάνει τα χίλια σου, έτσι. Με τρελαίνει. Σε λατρεύω. Λοιπόν, να πω την αμαρτία μου. Ένα θεματάκι λίγο. Ένα θεματάκι. Έχω ένα-δύο. Ένα θεματάκι με αφορμή το οποίο το είχα μπροστά μου χθες για τον τελικό και δεν το ανέφερα. Οκ. Okay. Θα το βάλουμε αυτό σε λίγο. Σωτηρή, πάμε λίγο με τάμπτα. Θέλεις, αν το έχεις έτοιμο, με τάμπτα, replay, να πούμε για τους φίλους, γιατί ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος για στοίχημα και έχει πολύ καλή κίνηση το στοίχημα φέτος Eurovision. Άντε, να δούμε τι θα δώσει. Ίσως χρειαστεί ο Παναγιώτης να με βοηθήσει αυτές τις μέρες. Α, έτσι, μπράβο. Ναι. Εννοώ από αύριο κυρίως. Θα σου λέω από να πούμε κάτι για διαγωνισμούς. Ναι. Ή αύριο ή μεθαύριο. Θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια. Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι στο Θέατρο Αμαλία. Παραστασάρα, την περίμενα εγώ προσωπικά πώς και πολλοί κόσμος και θα γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός ήδη, παίχτηκε τετραήμερο και τώρα είναι πουσουκού. Θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή ή αύριο ή την Παρασκευή. Με λατρεμένο, πολύ αγαπημένο Νίκο Κουρί. Με θεά Λουκία Μιχαλοπούλου, με Λουκία Μιχαλοπούλου με άρρωστο, το έχω πει 100.000 φορές. Με πολύ πολύ αγαπημένο, πολύ τάλαντο Γιάννη Δρακόπουλο και με τον πολύ καλό νεαρό ηθοποιό Μιχαήλ Ταμπακάκη. Δεν χάνεται η παράσταση, είναι παραστασάρα στο ανακαινισμένο θέατρο Αμαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση, τον Κατσικά και την Βέτα την Κελέση, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ο Θανάσης αυτές τις μέρες είναι στον 7ο ουρανό. Για να μην πω στον 8ο. Στον 7ο σίγουρα. Πώς τον είπες, Ταμπακάκι? Το παιδί. Ναι. Μιχαήλ Ταμπακάκης, ναι. Το παιδί. Θυμήθηκα τον Ταμπακ της Γιουγκοσλάβια, το θυμάσαι? Ταμπακ. Πιστεύω δεν το θυμάται η μαμά του. Το θυμάσαι μόνο εσύ, σε παραδέχομαι. Ταμπακ. Ναι, Ταμπακ. Θέατρο Αμαλία, είπαμε. Θέατρο Αμαλία, ναι. Ναι. Το οποίο το έχουν κάνει κούκλα. Είναι στην οδό Αμαλίας. Κάθεται στην Παρασκευοπούλου. Ναι. Δηλαδή είναι όπως μπαίνουμε κόντρα στην Παρασκευοπούλου. Προς Θεού, πεζή, έτσι. Γιατί μόνο ναι, κατεβαίνει η Παρασκευοπούλου. Ναι. Είναι η δεύτερη παράλληλος, στη δεύτερη παράλληλο δεξιά, μέσα πάνω από την Βασιλίση Σόλγας. Έτσι. Ναι. Το θέατρο Αμαλία. Ιστορικό θέατρο Αμαλία. Λοιπόν, πάμε λίγο τάμπτα, να αγκαζώσουμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον 117, παίζουμε ξεπαρθενιά SMS-ικά. Είναι πάντα ωραίο να λέμε το σημαντικό ξεπαρθένιασμα. Να είσαι καλά, 117. Πώς και μην σου ξεφύγει μόνο μπαίνεις έτσι. Ναι. Και για τα δύο. Δύο. Ευγενέζος μας λέει καλημέρα. Το ίδιο και πολύ πιο όμορφο κιόλας, ο 076, ο Αναστάσιος, που λέει καλημέρα ομορφιές. Μόνο να πούμε κάτι, Αναστάσιε, βάλε και επίθετο. Ναι. Δεν μπορούμε να στείλουμε έτσι ούτε στο τσίρκο, ούτε στο... Το εσύ μπαίνεις για τα γυαλιά βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε στον Αντώνη, σε κανένα διαγωνισμό δεν μπορούμε να λέμε Μάριος Α. Εντάξει, θα σου πω κάτι για τα γυαλιά τουλάχιστον. Αν θέλει για τον τσίρκο, οπωσδήποτε επίθετο, έτσι. Ναι. Αλλά για τα γυαλιά μπορούμε να πούμε τη Μαριλίζα, να πάρει τηλέφωνο και να πει το επίθετο. Εντάξει, okay, τι να κάνουμε. Δεν, αν υπάρχει ένα ειδικό λόγο να μείνει κρυφό, υπάρχει τέτοιο λόγο για εγκόγνητο, τέτοια κατάσταση. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Ωραία. Σωτήρη, έχουμε παίζει τάμπτα, έτσι. Οπότε πάμε στο σχόλιο μου. Λοιπόν, δεν έχω πει, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχω πει ποτέ, δεν έχω ημινήσει ποτέ. Εκπομπή του τηλεοπτική του Αντώνη του Κανάκη. Από όσο θυμάμαι, δεν έχω ημινήσει ποτέ. Τον Αντώνη τον ξέρω περίπου 25 χρόνια. Τον Στάθη Παναγιωτόπουλο τον ξέρω περίπου 30 χρόνια. Για τον Στάθη έχω πει πολλές φορές. Καλά, τα άλλα τα παιδιά δεν. Okay, δεν σερφετά και τα λοιπά, δεν. Okay. Και τον Χρήστο Κιούση, με τον οποίο μιλήσαμε πρώτη φορά φέτος στο Indie Festival. Τώρα, πριν περίπου ένα μήνα, μιλήσαμε πρώτη φορά. Βάζελος. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Παναθηναϊκός. Ο Κιούσης, ο Χριστός. Ναι, ναι. Καλημερίζω τον αδερφό Χριστό Κιούση. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Thanks. Βέβαια, τώρα το ευχαριστώ στην ουσία πάει στον καλεσμένο. Αλλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή Βινίλιο, στον Αντώνη τον Κανάκη, που χθες ήταν τρομακτικά διαβασμένος. Καλά, για τον Στάθη δεν σχολιάζω. Τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο. Για τον Στάθη τον έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές.
στη ζωή μου που είχαν καλεσμένο τον Νίκο το Μαστοράκη. Τον Νίκο το Μαστοράκη τον έχω βιώσει, δεν τον γνωρίζει ποτέ προσωπικά. Δεν είχα την τύχη αυτή. Τον έχω βιώσει λόγω γενιάς περίπου 8 εκατομμύρια ώρες σε διάφορα πράγματα που έχει κάνει. Είτε τηλεοπτικά, είτε ραδιοφωνικά, είτε κινηματογραφικά. Ο άνθρωπος με τα 3.000 καπελάκια. Λοιπόν, είναι έγκλημα το ότι εγώ είμαι στην ηλικία που είμαι. Δεν τη λέω στον αέρα. Με κατατέχει το σύνδρομο της Αλίκης. Είναι έγκλημα για όσους, για όσους και όσες θέλουν να ασχολούνται, να λένε ότι ασχολούνται με τα ΜΜΕ και είναι κάτω των 40 ετών και δεν είδαν χθες όλο το βινήλιο. Ενώ μπορούσαν να το δουν. Δεν εννοώ τώρα κάποιος είχε κάποια υποχρέωση ή κάτι είχε βγει κτλ. Και εγώ να πω την αμαρτία μου μετά το θυμήθηκα, τελευταία στιγμή. Παραλίγο θα πήγαινα, θα την έκλαινα και θα πήγαινα να διαβάσω. Δηλαδή, μετά την Eurovision που ήταν πολύ απολαυστική βραδιά, πραγματικά πολύ πολύ όμορφη βραδιά, στα πολύ γρήγορα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν ποιες χώρες πέρασαν, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Με τη σειρά που ανακοινώθηκαν δεν έχει καμία σχέση το με ποια σειρά ανακοινώνονται, απλά είναι μία σειρά. Πρώτη Ελλάδα. Δεύτερη Λευκορωσία. Τρίτη Σερβία. Τέταρτη Κύπρος. Νωρίς-νωρίς μας έφυγε η αγωνία και το άγχος. Πέμπτη Εσθονία. Έκτη η Τσεχία, 1000 έβγες στην Τσεχία, τεράστιο pop κομμάτι. Ζήτω Λένιν. Έβδομη η Αυστραλία, 8η η Ισλανδία. Πραγματικά θα έκανα χαρακτήρι αν δεν έβγαινε η Ισλανδία. Είστε αλυταράδες, δικαιώνετε το γιατί είστε μία από τις 5 κορυφαίες χώρες στην τέχνη τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν υπάρχει. Industrial EBM, Dark Metal, Gothic, μπράβο ρε αλυταριά. Μπράβο με δύο πιτσιρικάδες φοιτητές σχολής καλών τεχνών. Αποδείξατε ότι είστε Ισλανδία. Γιατί είστε Ισλανδία και γιατί σας αγαπάμε και γιατί περιμένω πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Περιμένω πράγματα από τον. Πώς λέτε το. Ο Ίγκασον, από τον Σβέρι Ρίγκασον. Γιατί δεν μου έχει δείξει τίποτα μέχρι σήμερα. Είναι τραγικό, δεν είναι. Συγκούρβησο. Ένατο το Σαν Μαρίνο, έλεος, πραγματικά τραγικό. Το ότι πιάνει μία θέση το κομμάτι αυτό. Ναι. Με Τούρκο ερμηνευτή. Δεν με νοιάζει ο άνθρωπος. Μπορεί να ήταν Βέλγος, δεν μας νοιάζει. Προς Θεού, έτσι. Χάλια κομμάτι. Δεν είναι. Τραγικό, δεν. Στα υπόψη για τους τελευταίους. Τραγικό, δηλαδή δεν. Δεν το πίστευαν και οι ίδιοι. Να ποντάρουμε κάτι. Δηλαδή κάνανε επιτόπιο άλμα 1,90 α πούμε. Ούτε ήδη το περίμεναν. Το Σερχάτ. Επαναλαμβάνω, όχι επειδή είναι Τούρκος ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, το καταλάβα. Εγώ είχα στηρίξει τους Αθήνα. Αθήνα και τον Εσωτήρη. Αθήνα. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έχουν Chili Peppers, ναι. Ωραία. Και δέκατη Σλοβενία έβγε που βγήκε αυτό που είναι τελείως, σχεδόν τελείως αντιφεστιβαλικό. Χίλια μπράβο. Με ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Νίκος Μαστοράκης. Μαθήματα τηλεόραση και ραδιοφώνου. Και μαθήματα υπό ποια έννοια. Έχουμε 2019. Οι βασικές αρχές τηλεόρασης και ραδιοφώνου δεν έχουν αλλάξει. Είναι οι ίδιες από την μέρα που τα δύο αυτά μέσα εμφανίστηκαν στον πλανήτη Γη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όποιος δεν το κατάλαβε, είδε χθες τον Νίκο Μαστοράκη, αυτό είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτό που λέω εγώ. Δείτε το Radio Days του Woody Allen, ακούστε το Radio Gaga τον Queen, αυτό ήταν, είναι και θα είναι το ραδιόφωνο και αντιστοίχως και η τηλεόραση και η τηλεόραση είναι σπουδαίο μέσο όταν προσφέρει και αν τη χειριστείς σωστά δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι. Έχω εκατομμύρια point, δεν σηκώθηκα ούτε σε διάλειμμα για να μην το χάσω. Κάποια στιγμή πρέπει να κατουρίθηκα πάνω μου, να μην το κατάλαβα ας πούμε. Χίλια μπράβο στον Νίκο Μαστοράκη που είπε αυτό που λέει ο Ασλαμής σχεδόν καθημερινά. Υπάρχουν παρουσιαστές που έχουν στη φαρέτρα τους 150 λέξεις, μπορεί και να λέω πολλές, καλά δεν σχολιάζω στο αθλητικό ραδιόφωνο αυτής της πόλης, εντάξει δεν σχολιάζω που είναι μηνύσιμο ας πούμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εγώ έχω 180. Ουσιαστικά δεν υπάρχει. Παρουσιαστές οι οποίοι όχι μόνο έχουν 150 λέξεις, χρησιμοποιούν κάθε μισό λεπτό την ίδια. Το πάμε και λοιπόν. Το είπε έτσι. Μπράβο ρε Νίκο Μαστοράκη. Το είπε έτσι. Μπράβο ρε Νίκο Μαστοράκη. Το λέει και Ασλαμάς. Το λέει και Ασλαμάς. Εγώ δεν το λέω παραπάνω για να μην πικραθούν εδώ πέρα σε εισαγωγικά συνάδελφοι. Σε εισαγωγικά. Δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Να το βγαίνει ο κρατής, λες πάμε, πάμε, πάμε. Εννοείται.
Εννοείται. Δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Πάμε και λοιπόν. Άλλο το λοιπόν που χρησιμοποιεί ο Χρυσοτυρακόπουλος και το λατρεύω. Και το πάμε. Έχει διαφορά εκείνο. Έχει διαφορά. Χίλια μπράβο στον Αντώνη Κανάκη. Πολύ πολύ διαβασμένος. Πάρα πολύ διαβασμένος ήταν εψέ, έτοιμος, γιατί είναι τραγικό. Σε άπειρες εκπομπές το βλέπουμε καθημερινά και ο Παναγιώτης έχει σχολιάσει πολλές φορές. Βλέπουμε παρουσιαστές οι οποίοι δεν είναι όχι απλά έτοιμοι, δηλαδή πραγματικά καίνε την παρουσία του καλεσμένου. Την καίνε. Φίξε τα πάντα, έτσι. Και χίλια μπράβο που τον στρίμωξε πάρα πάρα πολύ και περιμένω εκπομπή ολόκληρη για εκείνη την αλή του μνήμης εκπομπή του Νίκου Μαστοράκη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου επί Χούντας. Εκείνο, ό,τι και να μου πει ο Νίκος Μαστοράκης, είναι όχι απλά μελανό σημείο, είναι εγκληματικό. Και δεν το καλύπτει με ένα τηλεφώνημα, παύλα, ok, από το Λονδίνο, μπροστά στον Υπουργό της Χούντας, από τον Τάκη Λαμπρία. Με όλους τους βαθμούς του Τάκη Λαμπρία και τον σέβεται ο Νίκος Μαστοράκης, που τον είχε χρόνια πριν διευθυντή, πιτσιρικάς του Μαστοράκης, στη Βραδινή, αν δεν κάνω λάθος. Και το ok του Λαμπρία, ότι όταν το ρωτάει ο Νίκος Μαστοράκης, το ok είναι μόνο από εσάς. Και του λέει ο Τάκης Λαμπρίας, όχι, δεν είναι μόνο από μένα. Για τους νεότερους, εννοείται ότι φωτογράφησε τον εξόριστο τότε Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τούφες. Αν είναι έτσι, ένα ακόμη έγκλημα του σε εισαγωγικά εθνάρχη. Λοιπόν, όσο για τις όλες, για όλες άλλες στιγμές και φυσικά πρέπει να σκαλίξετε και δείτε, αν μπορείτε, ολόκληρη την εκπομπή, την οποία εγώ τη θεωρώ προσωπικά στις πέντε κορυφαίες στην ευρωπαϊκή τηλεόραση όλων των εποχών, όταν το 1972, το 1972, με budget εκπομπής, το είπε ο Νίκος Μαστοράκης, θες, δεν το ήξερα εγώ τον πάπιο, 80.000 δραχμές, έφερε καλεσμένους τους πρωταγωνιστές της επιχείρησης, της απαγωγής, του στρατηγού Χάινριχ Κάιπε. Με φυσικά πρωταγωνιστή τον θεό Πάτρικ Λι Φέρμορ. Τον τεράστιο αυτό Βρετανό, δανδύ, στρατιωτικό που ερωτεύτηκε την Ελλάδα. Και πέρασε καλά και με Ελληνίδες. Δεν υπάρχει η εκπομπή αυτή, δείτε την. Στην οποία έρχονται καλεσμένοι ένας-ένας οι κριτικοί εκείνοι που βοήθησαν εκείνη τη μέρα τους Βρετανούς στρατιωτικούς, εννοείται στο στούντιο Πάτρικ Λι Φέρμορ, ο οποίος κλέβει την παράσταση, με τα υπέροχα ελληνικά του και το μοναδικό βρετανικό φλέγμα και το στυλ, δεν σχολιάζω. Ψάχνουμε ακόμη Ισπανούς να βρούμε τέτοιους. Ψάχνουμε να βρούμε ακόμη τέτοιους Ισπανούς, δεν υπάρχουν τέτοιοι Ισπανοί, αγαπητέ μου Ρωμανίστα. Ίσως γίνουν αν κάνουν θητεία στον Βρετανικό στρατό. Τους καλεί όλους τους κριτικούς, έρχονται ένας-ένας από όλα τα μήκη και πλάτη της γης και φυσικά ποιος μπαίνει τελευταίος στο στούντιο. Ποιος? Μπαίνει ο στρατηγός. Καλάρης. Ο Χάινριχ Κάιπε. Υπόθεση κι τον οποίον είχαν απαγάγει. Σόπα. Την έχω την ακομπή όλοι. Ναι. Δείτε την, μπαίνει ο Γερμανός στρατηγός. Και στέκονται όλοι προσοχή. Και τον υποδέχεται ο Πάτρικ Λι Φέρμορ. Δεν υπάρχει εκπομπή. Πρέπει να έκλεγα. Τελείωσε εκπομπή και ακόμη έκλεγα. Πάτρικ Λι Φέρμορ τον λατρεύω. Είχα την τύχη και την ατυχία πρόπερση να πάω στο σπίτι του απ' έξω, στην Καρδαμίλη, στη Μεσσηνιακή Μάνη, από όπου λίγο νωρίτερα κάλεσα τον Σωτήρη Δασκαλάκη για κάποιο λόγο, για άλλο λόγο, για έναν συγγραφέα Έλληνα. Πώς το λένε, Καζατζίδη. Νίκο, Καζατζάκη, συγγνώμη. Τον μπερδεύω, Καζατζί, Καζατζάκη, ναι. Καζατζί με Καζατζάκη, μιλάμε για έγκλημα τώρα, ναι. Η τύχη μου ήταν πήγα το έξω από το σπίτι. Το βρήκα. Περπάτησα, έκανα σκάλισα, το βρήκα. Ποια ήταν η ατυχία μου. Η ατυχία μου ποια ήταν, ότι είμαι Έλληνας που ζω στην Ελλάδα. Κλειστό. Το σπίτι το έκλεισαν γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες για να είναι ανοιχτό για το κοινό. Πολύ ωραία. Φανταστικό. Χρωστάει νερό. Αλλά πότε το έκλεισαν όμως. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτά μόνο σε αυτή τη μαγική υπέροχη χώρα την οποία τη λατρεύω και λέγεται Ελλάδα. Το σπίτι του Πάτρικ Λι Φέρμορ στην Καρδαμίλη, κλειστό, μέσα Αυγούστου.
σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Τρέχα Νοέμβριο. Δηλαδή, αν πεις ότι αυτό θα γίνει στη Μανάγκουα, προσβάλλεις τη Μανάγκουα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, δείτε την εκπομπή, διαβάστε την ιστορία. Το βιβλίο είναι υπέροχο. Είναι ένα βιβλίο τούβλο. Δεν ήξερα ότι έχει γίνει ταινία. Το ομολογώ, δεν το ήξερα. Και έγινε ταινία πότε? Το 48. 4 χρόνια μετά την απαγωγή. Δεν το ήξερα και ο Αντώνης ο Κανάκης. Το ήξερε μόνο ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος, που έχει δει την ταινία. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ταινία. Δεν το ήξερα, το λέω. Ναι. Ταινιάρα ασπρόμαυρη. Θα ψάξω να τη δω. Εύλογη η απορία του Αντώνη. Πώς δεν έγινε remake. Σωστά. Πώς δεν έχει βγάλει σήμερα το Hollywood. Σωστά. Να κάνει μία παραγωγή. Ναι. Το Hollywood πεθαίνει για τέτοιες ιστορίες. Πώς δεν την έκανε την ιστορία αυτή τώρα ξανά ταινία σημερινή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Επιβάλλεται να γίνει. Μετά το διάλειμμα θα αναφερθώ. Άντε, το πω τώρα για να τελειώνω. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Τα λεφτά όλα στην ιστορία είναι το σημείωμα το οποίο έχουν αφήσει οι Βρετανοί στρατιωτικοί στη Mercedes του Κάιπε. Του Κράιπε, συγγνώμη. Του Κράιπε, συγγνώμη. Το οποίο σημείωμα είναι το γραμμένο στα αγγλικά. Παίρνει απάνω την ευθύνη. Ξεκινάει. Αγαπητοί κύριοι. Στους Γερμανούς τώρα. Οι Βρετανοί, ο Πάτρικ Φέρμορ και οι άλλοι Βρετανοί στρατιωτικοί. Στο τέλος, yours faithfully. Που ήταν, δράσανε εννοείται μαζί με τους κριτικούς. Άντε. Αλλά θέλουν να τους καλύψουν για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Mm. Γράφει. Κάποια στιγμή λέει: στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουμε και τη σχεδιάσαμε αποκλειστικά μόνο εμείς. Οι Βρετανοί αξιωματικοί. Δεν συμμετείχε, ούτε μας βοήθησε, ούτε ένας κριτικός. Για να μην υπάρξουν αντίπεινα, έτσι. Οποιαδήποτε αντίπεινα θα είναι τεράστια αδικία σε βάρος του ντόπιου πληθυσμού. Λέει και κλείνει. Ιστερόγραφο 1. Κάποια στιγμή ελπίζουμε να συναντηθούμε σύντομα. Ιστερόγραφο 2. Ζητάμε συγγνώμη που εγκαταλείπουμε έτσι αυτό το πανέμορφο αυτοκίνητο. Πώς το λένε, τον δυτικό? Από την Αττική. Ρωμανίστα. Ρωμανίστα. Τον έχεις πάρει, ρε. Τι πράγμα είσαι. Ρωμανίστα. Κάθε μέρα τον διώχνει. Ρωμανίστα. Ρωμανίστα. Διάβαζε γράμματα από αυριά. Περιμένω σχόλια. Αν ποτέ Ισπανοί στρατιωτικοί θα άφηναν τέτοιο σημείο. Ναι, αλλά ήταν να γράφει. Μπορεί να σε να τα γράφει, κατάλαβε. Είχε λήξει 2-1. Στο Villa Park 2-1 υπέρ της Άστον Βίλα. Εψέ το βράδυ στο ιστορικό Hawthorns. Από τα λίγα εναπομείναντα στις δύο μεγάλες κατηγορίες που δεν έχει αλλάξει όνομα, λίγα, αρκετά, όχι λίγα, αρκετά. Τι είχαμε, Παναγιώτη? 1-0 η West Brom, εκεί δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Πήγαν παράταση, στο 23-25 κάπου εκεί το έβαλε. Παράταση και μετά πέναλτι, ξεκινάνε τα πέναλτι, εκτελεί πρώτη η West Brom, το χάνει. 0-1 η Aston Villa βάζει το πρώτο της πέναλτι. Χάνει το δεύτερο πέναλτι και το δεύτερο πέναλτι η West Brom, κάνει 0-2 Aston Villa. 1-2, 1-3, 2-3, χάνει πέναλτι η Aston Villa. 3-3 η West Brom, αλλά έμεινε ένα πέναλτι να το εκτελέσει στον Βίλα. Αν το βάζε, πήγαινε στον τελικό του Μπαράζ που θα αντιμετωπίσει μία από τις Derby ή Lynch. Το βάζει, 3-4, αντίγεια. Απόψε, 10 η ώρα, το θεσσαλονικιώτικο fan club της Leeds United θα είναι μαζεμένο στο Dubliner, στο στέκι του Ιρλανδού του Ken. Καλημέρα, Ken, αν και δεν μπαίνεις χορηγός. Θα είναι εκεί για να δουν τον επαναληπτικό που είναι ματσάρα. Leeds United, Derby County. Βέβαια έχει το 0-1 παρακαταθήκη από το πρώτο μάτς, η μεγάλη λευκή αγάπη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε να περάσει. Δεν το λέω με μίζο για την Derby County, την οποία καρά σέβομαι και καρά λατρεύω, αλλά ολόψυχα εύχομαι να περάσει η Leeds United. Θα είναι τρελή σύγκρουση στο Wembley ανάμεσα στην Villa και τη Leeds United. Και εγώ προσωπικά φαντάζομαι και Παναγιώτης. Leeds θέλω, όχι. Και εγώ θέλω Leeds United. Και ένας λόγος είναι για να το αφιερώσουμε στη μνήμη του Φώτη του Φαλτόπουλου. Έτσι, ναι. Του Έλληνα που δεν πρόλαβε να τιμήσει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Το εννοώ αυτό που λέω. Χωρίς ίχνος υπερβολής. Χωρίς ίχνος υπερβολής. Δεν το λέω για μένα, για το Φώτη του Φαλτόπουλου. Έτσι. Derby County, τα κρυάρια, Ναι. The Rams. Έχω κάποια προγράμματα. Ναι, The Rams. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Πρέπει ναι. να έχω καμιά 5-6 προγράμματάκια. Λίγο εκεί. Derby County. Ναι. Μπορεί και πολλά. Ναι, έχω 5 πρέπει να έχω. 5 πρέπει να έχω σίγουρα, ναι. Ένα πρέπει να είναι και ξαπλωτό. Νομίζω. Τα ξαπλωτά είναι τέλεια. Φανταστικά. Η Aston Villa, έχω ένα φίλε τη Aston Villa όταν παίρνω το πρωταθλητριών. Ποια έβγαζε πολλά ξαπλωτά? Newcastle United. Newcastle. Έχω και εποχή Waddle και Birthday. Ναι. Και εμεί βγάζαμε το. Όχι, μα εμά ήταν όρθιο. Ναι. Το 77-78 τότε. Ναι. Ναι. Φανταστικά. Τη Aston Villa αυτό είναι εκπληκτικό. Βίκυ, μα συγκινεί ιδιαίτερα. Ναι, βέβαια. Με τον τρόπο που απαντά. Μα συγκινεί ιδιαίτερα, αγαπητή Βίκυ. Να σε καλά, καλημέρα.
Και αν δεν κάνω λάθος, έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, κάτι θεατρικά, κάτι τέτοια. Να είσαι καλά. Χαιρόμαστε να βλέπουμε γυναίκες. Μας ακούνε πολλές γυναίκες, το θέμα να τις βλέπουμε κιόλας. Υπέροχη στιγμή, εψέ, όταν ο Νίκος Μαστοράκης αναφέρθηκε στις σχέσεις της γυναίκες της ζωής του, τις οποίες βασικά με εξαίρεση μία, όλες τις άλλες τις έχει κρατήσει κρυφές, δεν κανένας δεν διασχοληθεί τι, πώς, πια, ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια, τίποτα. Ήταν συγκλονιστική η πενταετής σχέση του. Εντάξει, δεν πεθαίνω για μένα στις τρεις πιο ωραίες Ελληνίδες όλων των εποχών, από τις επώνυμες εννοώ. Ξεκάθαρα η Ευρωπαία Natalie Wood. Όχι η Ελληνίδα, αυτό είναι εύκολο. Η Ευρωπαία Natalie Wood. Αν υπάρχει κάποια άλλη να μου την πει κάποιος, να μου πει όχι, φίλε, είναι αυτή η Γαλλίδα. Είναι αυτή η Αγγλίδα. Είναι αυτή η Ιταλίδα. Είναι αυτή η Ισπανίδα. Το τελευταίο είναι ανέκδοτο, άστο. Μπέτι Λιβανού. Οι φωτογραφίες που είναι αγκαλιά μαζί, έχω πεθάνει, ειδικά με τις δύο. Ειδικά με τις δύο, έχω πεθάνει. Και έχω δακρύσει όταν είπε ο Νίκος Μαστοράκης, η μόνη γυναίκα που με έκανε ζηλιάρι. Την ζήλευα κάθε στιγμή και περισσότερο. Ναι. Γιατί πολύ απλά, όπου πηγαίναμε, σε όποια παρέα πηγαίναμε, όλοι οι άντρες ήταν ερωτευμένοι και το δείχναν ξεκάθαρα με την Μπέτι Λιβανού. Και λέει ο Αντώνης Κανάκης, άντε να δούμε τι μήνυμα σου στέλνει σήμερα. Και είναι η Μπέτι Λιβανού, ντυμένη Βασίλισσα Ελισάβετ πρώτη, από την παράσταση που παίζει τώρα και την είδα και είναι παραστασάρα στη Μονή Λαζαριστών, ερωτευμένο Σέξπιρ. Για μένα τόσο μα τόσο πιστική Βασίλισσα Ελισάβετ, νομίζω έρχεται ο άλλος. Ακούω βήματα. Και λέει η Μπέτι Λιβανού, Νίκο, μου υποσχέθηκες να με κάνεις Βασίλισσα. Δεν με έκανες, αλλά από ό,τι βλέπεις έγινα εγώ μόνη μου. Δεν σε ξεχνάω, το ξέρεις πόσο σε λατρεύω, τα λέμε, σ' αγαπώ, να είσαι καλά. Αυτό. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Και τώρα τα νέα της ΕΠΟ. Είπα ενώ έλειπες, Χρύσανθε, πες το και στα νέα παιδιά και σε αυτούς που έχεις, ας πούμε, στο site και παντού και σε όσους γνωρίζεις για το μάθημα. Πω, άνοιξα τόσο, άνοιξα τελείως σαν αεροδιάδρομο. Για τα μαθήματα τηλεόρασης και ραδιοφώνου που έκανε χθες επί 2,5 ώρες στην εκπομπή Βινήλιο ο Νίκος Μαστοράκης. Και καταλάβαμε όλοι ότι δεν έχει αλλάξει. Έχουμε 2019. Οι κανόνες τηλεόρασης και ραδιοφώνου δεν έχουν αλλάξει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που υπήρχαν στο χειρισμό του καθεμέσου, μέχρι και σήμερα και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Μαθήματα ραδιοφώνου. Με αφορμή. Εγώ, αν είχα σπουδάσει επί Χούντας το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, θα έκανα μετά μαθήματα. Η τηλεόραση ειδικά γεννήθηκε μέσα στη Χούντα. Αυτό δεν είναι, εντάξει, ναι. Αυτό δεν είναι. Είπα κάτι διαφορετικό. Ήταν η συγκυρία τέτοια και επίσης, μπράβο στον Νίκο που το τόνισε αυτό, ότι το ραδιόφωνο ήταν πάντα η ΕΕΡ και ο σταθμός ο ραδιοφωνικός των ενόπλων δυνάμεων. Άλλο μετά που έγινε η ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ, ναι, αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα το είδα λίγο. Ναι, αυτό υπήρχε, ναι. Απλά ξεχνάω το αρκτικό λέξο, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει και ένα κάπα μέσα, κεντρικό, το ξεχνάω τώρα, ζητώ συγγνώμη. Για ποιο και στεναχωριέμαι για τη γενιά μου. Για ποιο τώρα. Για την ονομασία του σταθμού των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Ήταν αυτός, έτσι. Χίλια μπράβο. Οι κανόνες ραδιοφώνου και τηλεόρασης δεν έχουν αλλάξει και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Αυτή είναι. Έτσι είναι το ραδιόφωνο, έτσι είναι η τηλεόραση. Δεν ισχύει αυτό που λες. Άλλο τα τεχνολογικά μέσα, έτσι. Οι κανόνες. Δεν μπορεί. Η δομή της εκπομπής, η δομή των εκπομπών δεν αλλάζει. Η δομή είναι, πρέπει να είναι έτσι. Άλλο τα μέσα που έχει, τα όπλα που έχει. Δεν ισχύει αυτό. Διαφωνεί λοιπόν, έχουμε έναν. Που διαφωνεί. Ποιος συμφώνησαν. Είναι αυτός που συμφωνεί. Όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι. Χρυσανθέ. Και ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος και ο Κανάκης και εγώ. Ναι. Που κάνω. Άμα συμφώνησε ο Κανάκης και ο Παναγιωτόπουλος είναι οι όλοι. Δεν είναι αυτό. Δεν το λέω έτσι. Είναι όλοι. Έτσι είναι. Ο Κανάκης τι έχει αλλάξει ποιο δηλαδή. Διαφώνησε λοιπόν σε όλες. Δεν μπορεί να έχουμε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό να λέει ότι είναι. Περίμενε λίγο. Ο Κανάκης ύμνησε και τον Ταλάρα. Αλλά επειδή εσύ δεν γουστάρεις τον Ταλάρα, δεν βγήκε την άλλη μέρα να πεις για εκπομπή έπος Βινήλιο και ο Ταλάρας ο καλύτερος. Και να σου πω εγώ, γιατί είναι καλύτερος ο Ταλάρας. Ο Μπιθικότσι ήταν καλύτερος και να πεις εσύ. Το χάσαμε, πάει, χάσαμε. Το είπαν, όχι. Πάνω δεν το χάσαμε. Πάνω δεν το πάμε εκεί που θες εσύ. Η χολύπτης του Λίμπερο λοιπόν μου είπε. Δεν μας ενδιαφέρει. Η χολύπτης του Λίμπερο μου είπε. Δεν είχαν τον κύριο, επειδή είναι εκεί οι χολύπτες. Η χολύπτης του Λίμπερο μου είπε. Αυτό το παιδί. Δεν θα μάθει ποτέ να κάνει ραδιόφωνο. Μου είπε για κάποιον. Λέω γιατί. Ο ηχολήπτης το είπε. Ναι. Ο ηχολήπτης έκρινε αυτό αν ξέρει να κάνει ραδιόφωνο. Ο οποίος ηχολήπτης. Ο δημοσιογράφος. Ο οποίος ηχολήπτης ξέρει ένα τόνο ραδιόφωνο. Α, μάλιστα. Έτσι. Α. Και τον προσκυνώ και μαθαίνω πράγματα από αυτόν ακόμη και σήμερα. Μάλιστα. Είπε. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε εκπομπή με Πέμπτη.
αν μπει με Πέμπτη, πρέπει τουλάχιστον το πρώτο μισάωρό σου να πάει με Πέμπτη. Ξεκινά πρώτη, γρήγορα Δευτέρα, Τρίτη, φύγαμε Πέμπτη κατευθείαν. Γιατί μπαίνει, λέει, με Πέμπτη και σε 5 λεπτά είναι στην πρώτη. Νεκρά. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο. Μάλιστα. Δεν μπαίνει με Πέμπτη και σε 5 λεπτά στην πρώτη, πάει ο ακροατής. Ναι, Χρυσάνθη, έχει δίκιο. Άλλο τα όπλα που έχει. Οι κανόνες είναι ίδιοι. Το 1970 στο ραδιόφωνο. Οι κανόνες είναι ίδιοι. Καλά έχει τώρα. Τα τεχνολογικά μέσα άλλο που αλλάζουν, εννοείται. Ναι, εννοείται, ναι. Εννοείται. Ο Μαστοράκης είναι λάτρης της τεχνολογίας. Όποιον γουστάρεις. Θες να τον αποδεχτούμε και το λες το όλοι. Όποιον δεν γουστάρεις, προχωράς παρακάτω. Δεν μιλάει για την εκπομπή. Ο Νταλάρας λοιπόν είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής της γενιάς του. Είπε ο κανένας. Ναι, βέβαια, ναι. Έλληνας της γενιάς του, ναι, βέβαια. Σουηδός. Βέβαια. Εννοείται. Δεν το είπες όμως. Άλλο αν εγώ, αν μου αρέσουν οι δουλειές του ή όχι. Με τις καλύτερες δουλειές του. Άλλο το ένα. Είπε ο Κανάκης και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τον Στάθη προσωπικά έχω διαφωνήσει στη ζωή μου. Περίπου, τον οποίο Στάθη τον εκτιμώ απεριόριστα, στη δουλειά του πάνω, σε ένα τομέα ειδικά της δουλειάς του, έχω διαφωνήσει μαζί του 30 φορές. Εμείς είμαστε ο Λίμπερο αθλητικό ραδιόφωνο. Τι μας ενδιαφέρει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος τώρα και ο Νίκος Μαστοράκης? Όχι, άλλο πράγμα. Παντού πατάμε. Α, παντού. Παντού πατάμε. Είμαστε ο Λίμπερο, είμαστε η Τρόικα και πατάμε παντού. Ωραία. Λοιπόν, χίλια μπράβο και στον 507. Α, εγώ να μην στα πει στου συνταγματάρχε που λέει. Δώσαν στο Μαστοράκη τον πρόσεξε, μη σου ξεφύγει. Μη σου ξεφύγει. Περίμενε. Δώσε. Γιατί... Ναι, ναι. Λοιπόν, μακράν ισχυρότερη. Εντάξει, ναι. Ναι, τότε το λέμε αυτό. Μακράν ισχυρότερη μετάφραση ταινία στα ελληνικά. Λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Θα συμφωνήσω. Εννοείται. Πολλές ταινίες και γνώσεις. Ναι. Απλά ξέρει τι γίνεται. Subtitles. Ναι. Απλά ξέρει τι γίνεται. Γίνεται, ρε φίλε. Τι πολιτισμική εκπομπή. Ρε, ναι, για να πουλήσει. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι απλό. Για να πουλήσει η εταιρεία διανομής προσαρμόζει τον τίτλο. Ναι, έτσι, ρε, και έλα, έκανε ναι. Τη μετάφραση άλλη. Γιατί αν το μεταφράσει έτσι. Ας πούμε, η ταινία που, με την, τέτοια, που πήγαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ξύρισαν τα κεφάλια τους, Αποστολή στην Νικαράγουα, δεν είναι ο τίτλος έτσι. Εννοείται. Είναι αλλιώς ναι. Ο τίτλος. Πώς είναι ο τίτλος? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το πιστεύετε, το θυμάμαι. Ναι. Είναι αλλιώς ο τίτλος. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό θέλω να πει. Πάμε παρακάτω. The Killing Fields. Μπράβο, Pixlax, φοβερό. Κραυγές τη σιωπή, έτσι. Για πέσω 164. Λοιπόν, πάμε στον 164. Λατρεμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Αντώνη μπαίνει στην κλήρωση, έτσι κανονικά. Καλημέρα. Θα μας πει ο Μακεδονομάχος αν ο Βέλεθ θα πάει με μεταγραφή στον ΟΣΦΠ ή ελεύθερος όπως ο ΦΕΤΦΑ. Το έχει πρωτοσέλιδο σήμερα πρωταθλητής ότι ο Βέλεθ μία ανάσα από τον Ολυμπιακό. Πού το λέει αυτό? Όπως κοιτάμε την οθόνη κάτω δεξιά. Αμάν! Όπως κοιτάμε το πρωτοσέλιδο κάτω δεξιά. Μεγάλο, όχι χιλιοστό, μεγάλο θεματάκι με φωτογραφία του με ριγέ και τρινόμαυρο κανονικά. Και φωτογραφία του και μεγάλη και λέει για τον Βέλεθ. Και μπες, Χρήστα, σε παρακαλώ. Θα πάρει και θα πάρουμε κανένα εκατομμύριο. Σε παρακαλώ, θέλω να μπεις πρωτοσέλιδο Live Sport. Πάνω αριστερά έχει τον Γερμανό διαιτητή και του τελικού. Και λέει κάτι απίστευτα πράγματα, τρελά πράγματα. Πάει στο Champions League. Ναι, είναι στο VAR θα είναι. Μια που εφάρμοσε το VAR πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Παιδιά, τι λέτε, ο Σκόμινα διαιτητή. Όχι σαν διαιτητή, θα είναι πάνω στο VAR. Α, συγγνώμη. Γιατί ανακοινώθηκε. Ο ακριβοδίκαιος Γερμανός. Διαιτητεύει ο Νταμίρης Κόμινα. Α, εντάξει, sorry. Λέω τι λέτε, παιδιά. Χαζέψατε, ποιος Γερμανός. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ο Νταμίρης Κόμινα διαιτητεύει το Champions League. Το άλλο, το Europa League, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα σε λίγο το ψάχνει ο 164 ο Χρύσανθος, έτσι. Δεν μου λες 164, ο Ντιγκινή τελικά έφυγε από τον Άρη το Γενάρη, όπως μας έλεγες. Δεν έλεγε τέτοιο ο 164. Ο 164 έλεγε ότι πάει στον ΠΑΟ. Δεν το θυμάμαι. Όχι ότι πάει κάπου. Α, άλλο. Πλάκα έκανε. Ρε. Α, έκανε πλάκα. Πλάκα, ναι. Οι μπουρδες, λέει, όταν είναι εφαρμόζονται οι μπουρδες. Και τώρα πλάκα μπορεί να κάνει. Μόνο πλάκα μπορεί να κάνει κάποιος μαζί. Ο Ολυμπιακός είχε εκφράσει ενδιαφέρον. Α. Αν δώσει το. Το έχω πει πάρα πολύ. Αν πιάσει τον ποπό. Αν το ποπό. Δώσει τα λεφτά ο Άρης, ο Ολυμπιακός τον Άρη. Α, ο Άρης. Μπερδεύω. Λαθάνω σε άλλο γλώσσα. Μίστερ Γκολτ έχουμε μαζί μας, παιδάκια. Περίμενε. Μήνυμα Θωμάς Τόντον. Ναι. Λοιπόν, το Κάιπερς σου λέει κάτι εσένα. Ας το στρατηγό, τον Κράιπε. Κάιπερς. Διαιτητής. Ποιος? Νομίζω διαιτητής. Είναι ο Ολλανδός διαιτητής. Άλλο σου πάει κάπου αλλού σε μπάσκετ. Κάιπερς, όχι. Θωμάς Τόντον σε απογοητεύει και εγώ το περίμενα. Τώρα πού να πάει το μυαλό του. Ο πρωταθλητής λέει λοιπόν, ναι. Παραπληροφοριοδότη. Άναψε πράσινο για Βέλεθ. Ένα-ένα. Το έχει κάτω δεξιά. Το έχει. Τον έχει φωτογραφία. Με φανελάρι. Τον έχει. Είπατε ότι πάει στον Ολυμπιακό. Ότι είναι μία ανάσα από τον Ολυμπιακό. Διάβασε. Το πνεύμα σου είπα εγώ, ρε φίλε. Άκου λοιπόν ποιο είναι το πνεύμα. Δεν μετέφερα ακριβώς. Αυτό που είπες εσύ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γράφει. Άντε, διάβασε. Ο Πέδρο είναι σύμφωνος για τον Ισπανό του Άρη σαν δεύτερη προσθήκη στόπερ. Ο προπονητής τους δηλαδή είπε, παιδιά, ναι, σαν δεύτερη προσθήκη στόπερ, συμφωνώ. Ζητώ, λέει, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
Αυτό. Ζητώ, έχει δίκιο, ζητώ. Αν άσε από τον Άριο, από τον Ολυμπιακό Βέλεθ, άμα έρθει, ρε φίλε, σου λέω απλά τα πράγματα. Έρθει και δώσει 1,5 χαρτί, θα τον δώσουμε. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα είναι σαν του Βενετίδη το να δει. Όχι, νομίζω ότι αναλογικά για έναν παίκτη που παίρνει 140 χιλιάρικα από τον Άρη είναι πολύ καλύτερη η δικιά μας η πώληση. Το ένα δις του Βενετίδη ήταν κάτι άλλο. Α, κάτι άλλο. Έτσι λες εσύ. Εσύ τι λες. Υποθέσεις. Μίλα με αποδείξεις. Πάντα έτσι δεν λες. Μιλάω με αποδείξεις. Οι αποδείξεις δεν είναι. Ποιες είναι οι αποδείξεις. Ότι ξεπούλησε τον Βενετίδη ένα δις. Κότσο. Ενώ κότσο δεν έκανε ούτε 200 εκατομμύρια. Κότσο τους έπιασα. Δεν τους έκανες κότσο. Ήθελαν και στα δώσουν. Εννοείς ότι του πιάσεις κότσο και τους δώσουν 1,5 εκατομμύρια για το Βέλεθ. Δεν θα μου δώσουν γιατί δεν θα πάει. Μπα, να δούμε. Αν μου τα δώσω, θα δώσω, πάει. Ναι, ναι, αν το δώσω. Μήνυμα Θωμά Τόντων, στο οποίο κάπως έμεσα εμπλέκεται και εμπλέκονται και τα γούστα του Χρύσανθου. Mm. Ο Παναγιώτης σίγουρα θα άκουσε Κάιπερς. Α, λέει, θα άκουσες. Αντί για Κράιπε, άκουσε. Καλά, δεν άκουσε. Όχι, για τον Τάμπακ. Εγώ στον Τάμπακ αναφέρθηκα. Ναι, στον ναι. Εκείνο τον σουτέρ που έπαιζε στην Ντεν Μπος. Ντεν Μπος. Θυμάσαι εσύ τον Κάιπερς. Όχι, δεν το θυμάμαι. Έτσι. Αλλά είχε πλακωθεί ένας στον Ντεν Μπος Άρης, θυμάσαι. Και κέρδιζε, περίμενε. Και κέρδιζε τότε ο Αυτοκράτορας για να πάει στις Γάνδες και τα Μόναχα. Ναι, εύκολα, 120-95 κάτι τέτοιο. Ναι, ρε, τότε καφενείο να πας Final Four. Όπου εκεί πέρα τελευταία αγωνιστική ή προτελευταία. Τότε καφενείο να πας Final Four. Μα και ήταν το... ναι, να πας ήταν εύκολο. Να πας ήταν εύκολο. Η Μπαρτσελόνα κάνει είτε από την Ντεν Μπος, κάνει είτε από την Ντεν Μπος στον δρόμο για την Γάνδη και μένει εκτός Final Four. Ήταν εύκολο να πας στο... γιατί είχε πολύ καλή ομάδα ο Άρης. Αυτό σου λέμε, ρε φίλε. Δεν τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Ήταν δύσκολο είπε να το πάρεις. Όχι, ο κομπλεξικός. Ο κομπλεξικός άλλο είπε. Είχε πολλούς καφενέδες κάθε χρονιά, φίλε. Τον πρώτο χρόνο ήταν η Ορτέζ, ήταν η Σατούρν, ήταν η Ντεν Μπος, είχε τέτοιες. Τι να κάνουμε. Αλλά είχε δύο πολύ δυνατές. Ούτε τέταρτη βγήκε η Μπαρτσελόνα εκείνη τη χρονιά στην Γάνδη, ρε. Αυτό σου λέμε. Μάστε. Εντάξει. Συνέχισε, Μάρια. Τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε, ναι. Τι. Δεν πήγε στην Γάνδη. Έχασε την Τεμπό, σου λέω, ναι. Δεν πήγε ούτε τετράδα το για καφενείο να πάει. Δεν νόησε για τέτοια Γάνδη ο Παναγιώτης προφανώς. Το καφενείο ο Τεμπό. Ναι. Ο Τεμπό, ο Τεμπό. Όχι, προ παιδιά προ Θεού. Δεν θέλουμε να μειώνουμε τις επιτυχίες των ομάδων της πόλεως μας. Έτσι. Προ Θεού. Πάμε λοιπόν. Τώρα. Ναι. Μίστερ Γκολτς. Άλλωστε το λένε κι όλοι. Ναι. Μισε. Ναι. Σικές Μεσολογίου. Λοιπόν, πάμε. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νεάπολη, είτε Αμπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Πεντέωρα, είτε στο κέντρο, μπορεί να παραγγείλεις μία από τις μεγάλες προσφορές που υπάρχει στη Mr. Gold. Όπως τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 9,90. Τσάμπα πράγμα. Μάλιστα. Ο 123 ρωτάει κάτι τον Παπαδόπουλο. Ναι. Κοροϊδεύεις, λέει, τα νερά του Θοδωρή. Παπ, κοροϊδεύεις. Ο Ιβάν τι δουλειές κάνει εκτός από τις επιχειρήσεις που πήρε τζάμπα. Δεν ξέρω. 123, ναι. Δεν σου τρώει κάτι ο Χρύσανθος, ναι. Εκεί κόβεται. Τσάπα. Στο τσάπα, τσάπα κόβεται. Τσάπα, όχι τσάπα. Ναι. Σε ρωτάει μα. Αυτά που πούλησε και πέρα την εταιρεία που πούλησε που λέει, πήραν 500 δισεκατομμύρια, πώς έχει πάρει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Που ζουν και τα τσέγκουρα. Άσπρα τα αγκόνια δεν τα τρώνε, τα τρώνε οι γαμπροί και οι νύφες. Κάτι άσχετο τώρα, κάθε μέρα διαβάζω. Ναι. Κάθε μέρα διαβάζω, ρε φίλε, για λαθρέα τσιγάρα που πιάνονται στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουν από πού είναι. Από πού είναι. Α, τράβα πάνω γνατίαρε στο τέλο και κυνηγάνε εκεί. Όχι, τους πιάνουν κάθε μέρα. Ναι, ναι. Όχι τα πακέτα. Ας μαρτυρήσουν. 20.000 δασμοί, 30.000 δασμοί, 15.000 δασμοί. Ναι. Από πού είναι αυτά τα. Δεν ξέρω. Είπαμε πως ξέρεις, επειδή καπνίζεις. Όχι, δεν παίρνω τέτοιο. Δεν παίρνω από τέτοιο. Ποια παίρνεις. Τι. Καπνώ. Ωραία. Και πάμε, για να πάμε στο διάλειμμα, ένα μήνυμα, τα άλλα δύο τα αφήνουμε για μετά. Λέει ο 228, ή μάλλον ρωτάει και κάνει και ένα σχόλιο. Μάριε, τη γνώμη σου για την Ντούσκα ως γκόμενα, αλλά και το τραγούδι. Εγώ και στα δύο βάζω καλό βαθμό. Τσουλού στη Λιβερπουλάρα, καλημέρα. Μου αρέσει την αδική λίγο εδώ η εμφάνιση, είναι λίγο αντιθηλυκή. Μου αρέσει αυτό το αναγεννησιακό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Συμφωνώ με τη Μαριλής. Λίγο είναι στην κατηγορία, λίγο, πολύ λίγο. Lana Del Rey. Σαφής η επιρροή. Τι είναι, πώς το είπες. Lana Del Rey. Λάλαμπάι. Lana Del Rey, ρε εσύ. Κυρίως όμως είναι επιρροή Kate Bush. Που είναι η βασική επιρροή και σε άλλα κομμάτια στις γυναίκες. Η Ρέι που λες έχει σχέση με τον Ρέι του ΠΑΟΚ. Και μου, μα θα ήθελε. Ντούσκα είναι το επίθετο. Τι είναι, ψευδόνιμο, τι είναι. Καθαρίνα Ντούσκα. Α, ναι. Ναι. Γιατί το... υπάρχει η Ντάσκ. Όχι. Άλλο η Ντάσκ. Όχι, όχι. Τη γνώρισα την Ντάσκ. Γνώρισες, ε. Βγαίνει ναι. Από το Παντούσκα. Ναι. Εγώ λατρεύω Ντάσκ. Είναι η ξαδέρφη της Μπαμπούσκα. Και μου αρέσει, δεν ξέρω αν χθες ήταν λίγο κρυωμένη. Μου αρέσει αυτό το αντρόγινο που βγαίνει. Μου αρέσει η αντρόγινη φωνή. Όπως και η πολύ ωραία ιδέα να σχηματίζονται καρδιές. Στο... Όταν βγήκε η Ντάνα. Εννοείται όλοι. Όταν βγήκε η Ντάνα International και φιλιότανε άπειρα ζευγάρια μέσα στην αίθουσα. στο στόμα.
Άντρες σε άντρες, γυναίκες γυναίκες. Σ' αρέσουν και... αυτά, εσένα έτσι, τα κάνεις. Γλωσσίτσες. Ήταν ένα μήνυμα το ότι ο έρωτας και η αγάπη δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν θρησκεία. Κόκο Eurovision! Δεν έχουν φιλή, έτσι. Πανέμορφη Dana International, ακόμη και τώρα που μεγάλωσε. Ο εκπρόσωπος του ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα. Έλα, δώσε άλλη μια φορά το quiz. Έλα, δώσε, λοιπόν, πέντε διπλές προσκλήσεις. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Τσίρκο Μεντράνο, λέω. Πέντε διπλές. Καλημέρα, Δημήτρη. Σκέφτηκε που είναι μέλος. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Εκπομπής, ναι. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Ναι. Για το Τσίρκο Μεντράνο, ναι. Θυμίζουμε με καλλιτέχνες του Σεκ Ντε Σολέιγ, πραγματικά αξίζει. Και το quiz Παναγιώτη Παπαδόπουλα, τιμάμε τη μνήμη τη Ρίτα Χέιγουορθ που έφυγε σαν εψέ πριν από πόσα χρόνια, Παναγιώτη? Το 87. Το 87. Τι άλλο έγινε το 87. Ποια ταινία, σε ποια ταινία πρωταγωνιστεί η Ρίτα Χέιγουορθ χωρίς να παίζει. Πρωταγωνιστεί μία αφίσα της, η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης. Πήρε Double Aris εκείνη τη χρονιά. Double Aris. Ναι, το 1987. Με ποιον έπαιξε τον τελικό, θυμάσαι, Χρυσάντα Ζαλτή? Άρης Πανελλήνιος 110-70. Για την Περούτζια μιλάς. 40 πόντους. 40 πόντους διαφορά. Στα λέω Παπαδόπουλο. Με σφαγή του Πανελλήνιου. Σφαγή του Πανελλήνιου. Εμάς έπαιξε ο Πανελλήνιος. Και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Είστε κότες! Είστε κότες! Φωνάζατε αυτά που φωνάζουμε εμείς μια ζωή. Είμαστε, είναι λίγο τριήμερο αυτό, τριήμερο Eurovision, έτσι, και θυμηθήκαμε τους καταπληκτικούς Νορβηγούς Wigwam, οι οποίοι είχαν έρθει στην πόλη μας, στο στοργείο του Μήλου, και δεν μπόρεσα να πάω, κάτι δεν θυμάμαι, για κάποιο λόγο προσωπικό, και ο Σωτήρης δεν είχε πάει και τώρα λέγαμε γι' αυτό, ας πούμε. Μπαντάρα η Wigwam. Πρέπει να έχω δύο άλμπουμ, ναι, έχω σίγουρα δύο άλμπουμ. Λοιπόν, Σωτήρη, σε παρακαλώ πολύ να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό για σας. Δώστε λίγη προσοχή. Τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ξαναλέω, μήπως κάποιος λιποθύμησε να προλάβει να συνέρθει να σηκωθεί. Τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει το μεγάλο jackpot του Τζόκερ την Πέμπτη σε έναν ή περισσότερους μεγάλους τυχερούς. Αύριο εννοούμε, έτσι. Αύριο Πέμπτη, 16 του Μάη. Την περασμένη Κυριακή σημειώθηκε το 11ο jackpot. Οι παίκτες μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο τους σε ένα πρακτορείο ή στο joker.gr. T-Z-O-K-E-R.gr. Καθώς το Joker είναι πλέον διαθέσιμο και online. Η εγγραφή στο joker.gr είναι πολύ απλή και σύντομη. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να εγγραφείτε στο πλησιέστερο πρακτορείο PAP ή στο joker.gr. Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων για την κλήρωση λύγει στις 21:30. 21:31 κάικες. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουνε για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, τιμώντας τη μνήμη της Ρίτα Χέιγουορθ. Σε ποια ταινία, ενώ δεν εμφανίζεται η Ρίτα Χέιγουορθ ούτε για μισό δευτερόλεπτο, μία αφίσα της παίζει καταλυτικό ρόλο στην ταινία. Ποια είναι η ταινία αυτή? Και φυσικά πέντε διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο. Ανοιχτή και η μέρα και η ώρα. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα Τσίρκο και την απάντηση για την ταινία. Μπορείς και στα δύο να μπεις σε ένα με ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές. Ξαναβάζει εγώ το κομμάτι πάλι. Μ' άρεσε πολύ η εκτέλεση. Ναι, ρε, ναι. Βάλτε, Σωτήρια, βάλτε τον, άστο να παίζει. Ναι. Εντάξει, το I turn to you. Οι γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Διάβασε τον Αντώνη Ποκασάνδρου. Ένα μηνυματάκι μόνο. Ζητούμε συγγνώμη στη γραμμή. Χαίρε, συγγνώμη. Λέει για την εκπομπή. Έτυχε να δω την εκπομπή. Είναι υπερπαραγωγή για την εποχή της. Ο Κράιπε, αν και δικάστηκε σαν εγκληματίας πολέμου, έτυχε τιμές στρατηγού Αντώνη Κασάνδρου. Πολύ, πολύ σοφά τα λες. Πραγματική υπερπαραγωγή. Με μπάτζετ 80.000 δραχμές. Όλα τα λες σοφά εκτός από τα Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εκεί είναι η αδυναμία σου. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Σε λατρεύω. Ο παδός του Ηρακλή από το Τορόντο του Καναδά, Γιώργος, σε ακούμε, Γιώργο. Ο παδός της τέχνης φιλάθλου του Ηρακλή, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Ακριβώς αυτό. Έχω να πω πολλά σήμερα. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Σωτήρα, έχω είναι να πω πολλά σήμερα, δεν ξέρω πώς η αλήθεια αντέχεται. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω σε πρώτη φάση το αθηνοκεντρικό κράτος του Ισραήλ που απέβαλε από τη διοργάνωση την Πορτογαλία
αυτή την εξαιρετική σκηνική παρουσία του Πορτογάλου, ο οποίος ήταν, λέγεται Conan Osiris. Τον είδα, φανταστικός. Αλλά το φυσικό του έμοιαζε πραγματικά με τον κακό του Conan του Βάρβαρου, τον James Earl Jones, ο οποίος παίζει τον Darth Vader στο Star Wars. Αν παρατηρήσατε καλά, ο κύριος Πορτογάλος έκανε κάποια διανόητα αυτά σπασίματα της μέσης από τον Νίκο Γκουγκάλη και είχε στο μουσί του, είχε βάλει ένα γυαλί ηλίου. Όπως από αυτά που έχει βάλει ο Ραπτόπουλος, όταν είχε πάθει αυτό το πράγμα στο μάτι του, εν πάση περιπτώσει, είχε ένα γυάλινο μουσί. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι καλή τίτλος, καλός τίτλος ταινίας για μικρού μήκους. Το μουσί του είναι απίστευτο, το μαύρο γυαλιστερό, δεν υπάρχει, ναι. Ναι, εκπληκτικό. Πολλές βρισχές είχα να πω για την Εστονία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπαίνει αυτή η χώρα μέσα. Και ο τύπος από την Εστονία μου θύμισε πάρα πολύ τον Ρίτσαρντ Μάρξ. Δεν ξέρω πώς τον θυμίστε τον Ρίτσαρντ Μάρξ. Εστονία είναι ο Βίκτορ Κρόνε, ο οποίος είναι Σουηδός. Σουηδός γκόμενος, με καστανό μαλλί. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ τον Ρίτσαρντ Μάρξ. Ναι. Και αυτή την παλάντα αυτή και τα λοιπά, έτσι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα ξέπλυμα του Bon Jovi ήταν ο κύριος, δεκαετία 90. Ναι, με τίτλο Storm. Κάτι παλαντούλες, έγραφε κάτι παλαντοειδή. Ναι. Μόνο ντροπή για αυτό το διαγωνισμό έχω να δηλώσω. Πέρασαν όλα τα λιμά, πέρασε αυτή η Ελλάδα. Εντάξει, να πούμε για την Ελλάδα, να πούμε για την Ελλάδα ότι είχε όπα, κάθε πολλά... θέλω για Ισλανδία σχόλιο. Για Ισλανδία όμως. Θα πω όλα. Τρομερή η φάση της Ελλάδας, είχε το Καναρινί μέσα, το Αγγελόπουλου, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό. Ναι, εννοείται. Σε κάθε ταινία ο Αγγελόπουλος είχε μέσα ένα κίτρινο, κάτι κίτρινο, είχαν και αυτοί κίτρινα. Ναι. Και είχαν η ξυφασκία, έτσι μπορείς να πεις ότι ήταν μια αναφορά, έτσι, μια συνανομαλία, ας πούμε, του Λάνθιμου, γενικότερα μια κινηματογραφικότατη συνεδοδοχή της Eurovision την ελληνική. Ναι, υπέροχη. Η Τάμπτα με εντυπωσίασε, έχω να πω, η Τάμπτα με εντυπωσίασε. Ναι. Βέβαια στο βρακάκι της φορούσε ένα πολυέλαιο, δεν ξέρω τώρα, ήταν λίγο παράξενο στο πολυέλαιο στο βρακάκι, πάντως μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Τάμπτα είναι άτυχη που έχει πρόβλημα εδώ και 4 μήνες με τη μέση της. Θα έκανε χορευτικό απίστευτο. Γιατί εγώ την βλέπω εδώ και 10 μέρες, το λέω στη Μαριλής, δεν κινείται. Λέω τι συμβαίνει. Μεγάλο πρόβλημα στη μέση. Δεν μπορεί να πατήσει τον γκάζι από το αυτοκίνητο. Τεράστιο πρόβλημα η κοπέλα. Πρέπει να κάνει αποθεραπεία. Να πούμε ότι στο παιχνίδι δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο. Έτσι ήταν όλα ομαλά. Πάρα πολύ ομαλή η διεξαγωγή του αγώνος στο Ισραήλ. Τίποτα, ούτε καπνογόνα, ούτε βριστικά συνθήματα. Υπέροχος διαγωνισμός, αλλά το διαγωνιστικό μέρος, ο αγώνας αυτός κατά αυτός ήταν πολύ κακός. Είναι απίστευτο, τραγικό. Γιώργο, πες μου λίγο το όνομα, όχι του Άση, όχι του παρουσιαστή του με τα γυαλιά. Ερές. Τάκης Μιλιάδης. Ο Τάκης Μιλιάδης. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ το Φέντη Γερμανό πάντως. Και Τάκη Μιλιάδη πάρα πολύ. Ο Τάκη Μιλιάδη ίδιος. Και Τάκη Μιλιάδη, Φέντη. Εγώ είμαι ένας από μιας μεγαλύτερης εποχής. Μου θύμισε πάρα πολύ το Φέντη Γερμανό, αλλά και Πιπέρι για τους παλιούς. Εννοείται, ρε. Τους νοσταλγούς. Θεός. Και ναι, και είναι η Ισλανδία, ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό το πράγμα που έχει γίνει το Gothic, το BDSM mainstream. Ναι. Είναι λίγο θλιβερό αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι ωραία πράγματα να τα βλέπεις, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λίγο πιο underground. Εγώ το BDSM δεν το θέλω, ας πούμε, στην τηλεόραση σε τέτοια ώρα, ας πούμε. Είναι λίγο θλιβερό. Για μένα έχει προσφορά. Έχει προσφορά. Ανοίγει δρόμο. Η Αυστραλέζα, έχει την καλύση του Game of Thrones. Και δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Σε ένα πάσαλο. Στο τέλος κάθεσε ένα πάσαλο και πήγαινε πέρα εδώ. Η Κέιτ Μίλλερ Χάιντ. Έτοιμη να ρίξει τη Μολότοφ στην ταλίκα του Ντομ Χάρντι. Εντάξει, ήταν ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα το χθεσινό. Ωραίο. Αλλά μόνο εκεί. Είναι μόνο στο μάτι ωραίο. Καθόλου καλό στο αυτή. Ωραία, Γιώργο. Παλικάρι μου. Ναι, επειδή Γιώργο περιμένουν άλλοι δύο κινητό, να βάλουμε έναν επίλογο αν μπορεί, σε παρακαλώ, παλικάρι μου. Τίποτα, να μιλήσουμε και Γιώργο σήμερα, όχι αθλητικά. Εντάξει, ωραία, ωραία. Τα είπες, εντάξει. Έχουμε και μέρες και αύριο, έχουμε και μεθαύριο. Θα δώσουμε και για στοιχήματα. Το κάνουμε κάθε χρόνο με επιτυχία μέσω όρο. Έχω μέσω όρο επιτυχίας, το ξέρει ο Παναγιώτης. Λόρντι. 93%. Μπράβο. Τελευταία πενταετία έχω μέσω όρο επιτυχίας 93%. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα για Eurovision θα λέμε. Ο No Name. Καθαρή γραμμή. Για τη γιορτή του τρίτου φίλου και των κοριτσιών μέχρι 15 χρονών. Άντε, πάμε με σένα. Έχει γίνει Eurovision πλέον. Ναι, πάμε να μιλήσουμε με σένα. Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι ήταν. Καλά, εντάξει. Πάμε, σ' ακούμε. Πάμε.
θα γίνει, ρε παιδιά, τώρα, δηλαδή, το, για Τσουλού και Γιουρόπα πότε είναι τελική? Έχουμε 1 Ιουνίου. Τι 1 Ιουνίου, ρε, εσύ. 1 Ιουνίου, ναι. Ο τελικός είναι τσάμ... τόσες μέρες χωρίς μπάλα. Σε εμάς το λες. Εδώ έχουμε πρόβλημα, ναι. Αυτό, κάτι άλλο, ωραία. Ούτε πάω κανένα φιλικό, κάτι. Κάτσε, τώρα τελειώσαμε. Θες και φιλικό. Δεν γίνεται ξανά τίποτα. Πολύ ωραία παρουσία. Φίλε, μαστρώνει εκπομπή. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μου έστρωσε εκπομπή. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Τα Κινάρντι. Τα Κινάρντι. Κερασάκι στην Τούρτα. Να σου πω. Παναγιώτη, με τη Γενέβη, αυτό που σου σκύλα στο μήνυμα, δεν ξέρω το διάβασες. Είχαμε, ήταν η έξαψη, παιδί μου, της καγκουριάς, δηλαδή πρωτόγονος, ας πούμε, και κατέβηκε στην πόλη, όλα ήταν κλειστά. Τώρα πλέον, εντάξει, είναι άλλη εποχή, άλλα χρόνια, περάσανε, είσαι, ναι. Εντάξει, οι καντίνες, λένε οι Αριανοί, ότι μπήκαν και μέσα κιόλας. Τι να κάνουμε, κρίμα, 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 κρίμα. Θέλω να δώσω τα περαστικά μου στο παλικάρι που τον κάναν φυτό και δεν το έχει πει κανένας, στα Εξάρχεια, ένα παλικάρι δικό μας. Τώρα θα μου πεις, τα θέλω από πώς του πήγε στα Εξάρχεια, πού πας, ρε καράβι. Όταν λες δικό μας, δικός μας. Δικός μας, ρε Ποξάκη. Εσωτερική αιμορραγία, κανονικά. Και είναι νοσηλεύεται, χαραπαλεύει δηλαδή, άνθρωπος και δεν το είπε κανένας. Ζητώ συγγνώμη, δεν γνωρίζω το παραμικρό, ζητώ συγγνώμη. Ούτε εγώ, ρε φίλε. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ σήμερα το πρωί το έμαθα. Σήμερα το πρωί το έμαθα. Έχει γραφτεί στα site από προχθές. Άρα ναι, το έχουν και προφανώς και εφημερίδες. Οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη δεν γράφουν όταν είναι έτσι. Αυτός, κοίταξε, λογικά πρέπει να ήταν Αθηναίος. Όχι, εννοώ και Αθηναϊκές, 30 Αθηναϊκές. Ναι, όχι, Αθηναίος πρέπει να ήταν για να πάει στα Εξάρχεια. Τώρα με διακριτικά αποκλείεται να πήγε, αλλά τον ξέραν. Τον ξέραν πέντε δικοί του, συντοσίτσα, ξέρεις τι γίνεται κάθε Σάββατο βράδυ, αλλά έπεσε βρώμα, Βούλγαρος, συγγνώμη για την έκφραση, και έγινε το κακό, ας πούμε. Και με ρωτήσε ο αδερφός μου, λέει, έγινε μετά τον τελικό, παιδιά, αυτό. Μετά τον τελικό, ρε, ναι, ρε, μετά τον τελικό. Τώρα ναι. Να πεις κάποιον άνθρωπο, τώρα πει εσύ εσωτερική μοραγία, ξέρεις τι εύκολο να πάρεις, ρε Μαρία. Εύχομαι ολόψυχα. 10 λεπτά, άσε πάνω 10 λεπτά, χωρίς τίποτα, δεν σου λέω για ρόπαλα. Ναι, φτάνει, μην μιλάμε γι' αυτό, όχι, και... όχι λεπτομέρειες, είναι πρωί, ακούει κόσμος. Εντάξει, εντάξει, ναι. Και ένα τελευταίο. Για το παλικάρι ολόψυχα, εύχομαι ολόψυχα από την καρδιά μου, ότι νομίζω όλοι μας, έτσι. Ναι, ναι. Ό,τι καλύτερο. Χρήστα, σε πείραξε που πήραμε τα επίσημα. Μου το είπες και χθες. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Μας το δίνει εδώ πέρα. Στο All About Άρης, ας πούμε, ο Χρήσανθος το είχε πρώτη είδηση. Το είχα πρώτη. Δεν το είχα πρώτη είδηση. Επειδή σε έχω γνωρίσει. Είναι μία από τις ειδήσεις που υπήρξε. Δεν ήταν πρώτη είδηση. Χρήσανθε, σε εκτιμώ, σε έχω γνωρίσει στο Λίμπερο παλιότερα και με τον Σταύρο, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, είσαι Αργιανός, αυτό δεν λέει τίποτα, αλλή μόνο κιόλας. Είσαι καλό παλικάρι, δηλαδή δεν γουστάρεις και εσύ τη βία, ούτε τις κακοίδες, τις ασχήμιες. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά το καλοκαίρι πού λες να πας διακοπές? Πού να πάω διακοπές? Αυτό τώρα τι είναι? Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα όπου μου πει η γυναίκα μου. Η τελευταία ερώτηση που περίμενα. Η Τρέμπλικα είναι καλή φάση. Η ποια? Η Τρέμπλικα. Συγγνώμη, δεν έχω ιδέα, στην παιδιά. Πολωνία, στην Πολωνία. Πολωνία. Έλα, θα πάω με τον Άρη στην Ολλανδία, σίγουρα. Χιούμορ, χιούμορ κάνω, εντάξει. Η Τρέμπλικα τι είναι, παιδιά, τι παίξει με ομάδα. Δηλαδή, με 1,5 εκατομμύριο ευρώ είσαι ευχαριστημένος. Εγώ γιατί? Πούλησα το Βενετήρι, τους έπιασα κότσους. Πήρα ένα δις, ας πούμε, εντάξει. Ναι, με 1,5 εκατομμύριο για ένα παίχτη που λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Εγώ, αλλά δεν αποφασίζω εγώ, ο Καρυπίδης αποφασίζει. Λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Δηλαδή, ουσιαστικά το Δεκέμβριο θα έχει δικαίωμα να μείνει. Άρα φρύ. Με το 1,5 εκατομμύριο, όχι απλά το τελείω και τον βάζω κορδέλα. Ναι. Καλή, ναι. Αλλά το 1,5 εκατομμύριο δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε η πρόταση του Ολυμπιακού υπάρχει στον Άρη. Λέμε τώρα, αυτά που ακούγονται από κάποιο σημείο και μετά. Από αυτά που ακούγονται, τα μισά είναι μπούρδες. Τα Κινάρντι έπεσε η γραμμή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Α, δεν υπάρχει. Προλαβαίνουμε έναν ακόμη φίλο. Έναν ακόμη, έτσι, όχι παραπάνω. Ένας φίλος μπορεί να καλέσει. 23-10-287-888. Πέντε διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο. Ανοιχτή και η μέρα και η ώρα.
και απαντά στην απλή ερώτηση σε ποια ταινία στην οποία δεν παίζει, δεν εμφανίζεται καν η Ρίτα Χέιγουορθ, υπάρχει μια αφίσα της η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ταινίας. Η επίθεση έγινε από παδούς προφανώς σε μια ομάδα φίλων του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί πέρα στα Εξάρχεια. Γιατί τραυματίστηκε κι άλλος ένας. Ναι. Δεν ήταν αυτός μόνος του. Ναι. Τώρα πώς και τι και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά το παιδί είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι Αθηναίος. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν είναι Αθηναίος ή Θεσσαλονικιός ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Καλημερίζουμε Τρίφωνα, τον Αριανό, τον γιατρό. Τρίφωνα, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Γιατί αναφερόμαστε στον Άκη συνέχεια, τον Παοκτσί. Είναι κολλητοί φίλοι αυτοί οι δύο και δίνουν επικές μάχες. Τον ξέρω, τον Τρίφωνα έρχεται εκεί. Τον Τρίφωνα, νομίζω, αν τον έχεις δει. Και σίγουρα σε έχω συστήσει, αν τον έχουμε δει, μας δει. Γιατί το μισό αυτό, την αγένεια τη συχαίνομαι. Μία φορά. Εντάξει. Σου λέει κάτι με γυαλιά. Ξανθοκάσταμος με γυαλιά. Όχι, όχι, όχι. Τον βλέπεις και λες αυτός είναι Άρης. Τον βλέπεις και λες αυτός είναι Άρης. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι. Μπορεί να μας συστήσεις. Μπορεί. Ναι. Αν κάτσα εκεί μαζί, δεν υπάρχει να έσου να δει μπροστά και να μην έχω συστήσει. Ναι. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Λοιπόν. Dusk, πότε μίλησες με την Dusk. Στρατόπεδο. Τι είπε. Ναι, ρε Κυριάκο Λίντς. Ναι, παλικάρι μου. Το ξέρω, ναι. Να είσαι καλά. Καλημερίζουμε Κυριάκο Λίντς. Οπαδό της Λίντς και του Άρη. Με την Dusk, θα σου πω. Μόλις είχε βγάλει εκείνο το άλμπουμ, το μαύρο, το σκοτεινό. Με το κομμάτι εκείνο που παίζονταν πολύ μόνο, το ψιλοεπιτυχία. Ναι. Το παίζανε πολύ τα ραδιόφωνα και εδώ και στην Αθήνα. Με βρήκε μέσω κάποιου παραγωγού από εταιρεία αυτός που έχει την εταιρεία. Η οποία λέγεται. Κόλλησα τώρα. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ της. Και μου λέει, είσαι ο Μάζα, λοιπόν. Ναι, αν θέλεις, λέει, έλα. Όταν ήμουν στο μαγαζί τότε. Έλα, λέει, εδώ πέρα να σε γνωρίσουμε και τα λοιπά. Είναι και η Dusk. Και πήγα. Ήταν στο. Όχι στο καφέ 35. Πώς δεν είναι στη Λεωφόρο Νίκης στο μαγαζί, στη γωνία. On the road. Όχι, όχι on the road. Γωνία Λεωφόρο Νίκης με Μητροπολίτου. Με Νικηφόρου Φωκά. Μητροπολίτου Ιωσήφ. Μητροπολίτου Ιωσήφ. Το γωνιακό. Που είναι κάτι με τζαζ. Μάλλον τζαζ. Όχι. Όχι. Παίζει κάτι με τζαζ μέσα. Πολύ ωραίο καφέ. Κατεβαίνει τρία σκαλοπατάκια. Τον the road είναι, κύριε Μάριο. Όχι τον the road, μάτια μου. Τον the road δεν είναι γωνία. Τον the road είναι μετά. Εντάξει. Ναι. Splendid. Αυτό είναι γωνία ακριβώς. Και βγάζει καρέκλες, τραπεζάκια και από τις δύο μεριές. Αλλάζουμε μαζί, δεν ξέρω. Έλα με Μητροπολίτη Ιωσήφ, άντε. Να κόλλησα. Έχει κάτι jazz μέσα. Μπορεί να μία λέξη ακόμη. Μάλιστα. Κάτι εν jazz, κάτι τέτοιο. Εκεί πέρα. Αυτά. Παιδιά, μάλλον. Αν δεν χρειάζεται κάτι να πάμε. Μαζί μας έχουμε την Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια. Τι προσφέρει Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Δεν έσκασες ακόμα? Όχι, δεν έσκασα. Και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Για το τσίρκο Μεντράνο στέλνετε κανονικά. 5 διπλές θα κληρώσουμε σε μισή ωρίτσα από τώρα. Γιώργο, όχι, δεν λέμε το Malten Jazz. Στη Λεωφόρο Νίκης, μωρέ, είναι γωνία με Μητροπολίτη Ιωσήφ. Τζαζ και κάτι ή κάτι και τζαζ, κάπως έτσι γωνιακό. Έλα, λοιπόν, μηνύματα. CFD Carpets είναι μαζί μας. CFD μας. Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων και παπλωμάτων, αλλά και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Κάλεσε τώρα στο 2310-762-164 ναι. Και κλείσε ραντεβού. Όχι για εξέταση, για να πάρουν τα χαλιά σου. Ναι. Λοιπόν, τσίρκο και απαντάει για την ταινία ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους σας και χαιρετίσματα στον πρώην συνάδελφό μου Γιώργο Ιταλό. Ακούει ο Γιώργος και σίγουρα συγκινήθηκε. Χρήσανθε, έχουμε έναν Κινέζο εδώ στην πλατεία. Περισσεύει καμιά μετοχή και για αυτόν? Καλέ μου άνθρωπε, λέει ο 164 προκλητικός. Για μένα είναι προκλητικός αυτός. Δεν ξέρω, φίλε, ξέρω ότι κάνεις άλλη μια αύξηση με το κεφαλαίου. Φεύγει πάνω από 100 εκατομμύρια η οφειλή στον Ιβάν Σαββίδη και αν γίνει κάτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ανταποκριθείς. Στα τάρτα. Δεν ξέρουμε και τι κυβέρνηση θα υπάρχει τότε για να σε βοηθήσει. Μπόκα 51 και Καστέλο. Όχι, Κυριάκο, κανένα από αυτά. Το Καστέλο κλασικούρα τελείως. Όχι, αυτό είναι πολύ, ρε παιδί μου, πιο εναλλακτικό, πιο jazz, πιο ηλέκτρο, πιο έτσι. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Κουράσιο στη Ρεσκαλάκη, αποχώρησε και έχουμε Χρήστο Κιώση. Έχουμε 2-3 μηνυματάκια τα οποία και χρωστάμε. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. 5 διπλές για το Τσίρκο Μεντράνο και γίνεται ένας μικρός χαμούλης και δίνουμε και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Θέλουμε τον τίτλο ή τον αμερικάνικο ή τον ελληνικό.
για ό,τι και να στείλετε μπαίνει μέσα κανονικά. Από την ταινία στην οποία κυριαρχεί, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο η αφίσα της Ρίτα Χέιγουορθ. Όχι η ίδια, η αφίσα της. Παίζει Τζίλντα καταλυτικό ρόλο. Ποια είναι η ταινία? FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, για τσίρκο, τη λέξη τσίρκο αν θέλεις, μπορείς με ένα μήνυμα να μπεις και στους δύο διαγωνισμούς. Αποστολή στο 54-526. Ή αύριο ή μεθαύριο προσκλήσεις για την παραστασάρα, δες τώρα Παναγιώτη Αντίρας Χρήστος Κιώσης, Γίδα. Τεράστια παράσταση με Νίκο Κουρί, με Λουκία Μιχαλοπούλου στο ανακαινισμένο θέατρο Αμαλία. Με Γιάννη Δρακόπουλο και με Μιχαήλ Ταμπακάκη. Παραστασάρα. Ή αύριο ή μεθαύριο για την Παρασκευή. Άντε ρε τάμτα, δώσ' τα όλα λίγο κορίτσα ρε. Τι εμφάνιση είναι αυτή. Τι τάβλα εμφάνιση είναι αυτή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε ρε Χρήστο. Καλημέρα guys. Βάλε με για τσίρκο να πάω με το γιο. Φιλιά πολλά σε όλους. Έγινε 6.78. Σε βάζουμε. Δεν κάνουμε μαμουνιές γιατί όλοι προφανώς θα πάνε είμαι γιο ή είμαι κόρη. Τώρα μπορεί κάποιος να πάει και με γκόμενα. Είμαι τη σύζυγο, έτσι. Λέμε τώρα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Νταλή ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε Νταλή μου. Τι κάνετε? Καλά αγόρι μου. Καλά, μια χαρά Νταλή μου. Λοιπόν, το μεγάλο κέρδος της ΠΑΟΚΑΡΑΣ, παιδιά, είναι το πρωτοσέλιδο της επόμενης μέρας της ώρας. Της ώρας. Ναι. Άρα το χθεσινό, της Δευτέρας, ποιο, βοήθα λίγο. Της Κυριακής. Της Κυριακής, συγγνώμη εγώ, του τελικού. Συγγνώμη, επομένου του τελικού, ναι. Τι έγραφε? Που στο καπέλο πάνω του πρωτοσέλιδου λέει στην ουσία, Μελισανίδη, πάρ' το αλλιώς, γιατί ο αντίπαλος ξεφεύγει. Ναι. Έτσι λοιπόν και εσείς ξέρετε ότι ο αντίπαλος ξεφεύγει. Ναι. Πάρε το αλλιώς. Γι' αυτό και τριμνίζεις τον τύπο Χρύσανθε, γιατί τον κυτρινίζεις με αυτά που γράφεις. Δεν είναι εδώ ο Χρύσανθος. Δεν είναι εκεί ο Χρύσανθος. Αναμένεται ανακοίνωση μεταγραφής του Άρεος και είναι έξω. Μπράβο, καλώς να ορίσει η μεταγραφή του Άρη. Ναι. Κυτρινίζει τον τύπο πάντως ο Χρύσανθος, γιατί χθες αναφέρθηκα και του είπα και σε σένα Μάριε, ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα χέρι βαρέλα. Ναι. Η μπάλα βρίσκει την κοιλιά του, θα προκάλεσε να το δείτε. Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, στην Τρίπολη, έτσι. Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, το είδα 9 φορές. Έτσι, 9 φορές η μπάλα βρίσκει την κοιλιά του. Οδηγεί την μπάλα με το αριστερό του χέρι μακριά. Είναι ίδια φάση. Από την ακτίνα βάζει τον αντιπάλου. Είναι ίδια φάση με το πέναλτι που πήρε στον Πανιόνιο. Χτυπάει στο σώμα του παίκτη Πανιωνίου και μετά στο χέρι. Η μπάλα χτυπάει καθαρά πεντακάθαρα στην κοιλιά του, δεν χτυπάει καθόλου στο χέρι. Καθόλου στο χέρι, παιδιά. Καλά, δεν είμαστε τηλεόραση για να σου αποδείξω. Βάλτε τώρα λίγο, ρε. Βάλτε τώρα. Κυτρινίζεις τον τύπο, Χρήστα, με αυτό που γράφεις, γιατί γράφεις ψεύτη. Έτσι, γιατί το ανέφερες στο blog, σε διαβάζω. Το ανέφερες στο blog σου, ακούγομαι. Ναι, 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 ακούγεσαι πεντακάθαρα. Εγώ λέω ότι τα χέρι, λοιπόν, εσύ πες αυτό. Ακουγόμαστε και οι δύο. Λοιπόν, γι' αυτό όταν καταλαβαίνω όταν κάποιος φεύγει και το αντιλαμβάνεσαι, προσπαθείς να του μειώσεις. Κάθε επιτυχία προσπαθείς να του μειώσεις. Προσπαθείς να του προσάψεις ένα σώρο πράγματα. Ναι. Είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Υπάρχει μια διαφορά. Πάντα, ότι εγώ αυτά που λέω τώρα για τις ενώσεις. Έχουν ένα όριο. Για τις ενώσεις και όλα αυτά τα έλεγα πριν 3 χρόνια. Πριν τα πάρετε. Πάντα χρήσα θα έχουν όριο. Όλα έχουν ένα όριο. Φυσικά. Δεν είναι τυχαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει ότι... να ευνοείσαι τόσο πολύ, ρε φίλε. Δεν ευνοούμε αυτά, σου λέει. Ευνοούμε, δεν ευνοούμε τόσο πολύ. Στο κύπελο. Φέτος στο κύπελο έχεις ευνοηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά άλλη ομάδα. Θα μου πεις για τα δύο offside, τα οριακά. Τα δύο οριακά offside. Ας υπήρχε το βάρο. Τι εννοείς οριακά? Όπου μόνο οριακά ήταν. Αυτό λέω. Μα άμα διάβασε, αφού με διαβάζει λοιπόν στο SDNA, ναι, το κείμενό μου αυτό ακριβώς αναδεικνύει. Ποια ομάδα μη λέτε, το βάρε, μη λέτε ότι φέτο. Περίμενε, άσε τι ζητάει και δεν ζητάει. Περίμενε να σου πω κάτι. Ναι. Και ο Τσίπρας ζητάει, ρε φίλε, να φύγουν τα μνημόνια και τα έφερε. Και ο Μητσοτάκης έλεγε να μην υπάρχουν τα μνημόνια και τα υπέγραφε. Όχι, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς. Είναι η ομάδα που ζήτησε να δει το βάρ με δικό του κόστος. Δεν είσαι η μοναδική. Η μοναδική ομάδα. Αφού είσαι η μοναδική ομάδα με δικό του κόστος και δεν το πλήρωσε. Αφού είσαι, περίμενε λίγο, Νταλή μου. Όλα που άκουσα τα δίνει. Ζήτησες, λες, με δικό του κόστος. Γιατί δεν το πλήρωσες τότε? Γιατί δεν το δέχτηκαν οι άλλες ομάδες, είναι πολύ απλό. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τότε αυτό δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Ήταν λόγια του αέρα. Είναι λόγια και πολιτική αυτό που κάνεις. Ο διαιτητής, ο οποίος δεν γνώριζε καλά τους κανονισμούς τώρα στο τελικό, αναφέρθηκε ότι είναι ο χειριστής του βάρου στο τελικό της Champions League. Ναι, το είπαμε. Ο Γερμανός. Αναφέρθηκε έτσι. Ποιος είπε ότι γνώριζε καλά τους κανονισμούς?
Φυσικά, φίλε, όταν λέμε ότι. Αφού με διαβάζει, ερμηνεία... λοιπόν, τι έγραψα εγώ για το συγκεκριμένο. Για το πέναλτι. Που ζητάει. Για το πέναλτι έγραψε ότι ήταν ένα πέναλτι το οποίο μπορεί να δοθεί και μπορεί και να μην δοθεί. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Δεν είναι στην κρίση. Για μένα, έκρινε ότι είναι ακούσιο. Έγινε Νταλή, παλικάρι, επειδή περιμένει κι άλλο. Το άλλο όμως, περίμενε λίγο, Νταλή μου, που λες ότι δεν ευνοήθηκες. Υποδεικνύει offside στο γύρισμα του Σάκχοφ προς τα πίσω στο Λιβάγια. Ναι. Δεν είναι offside. Δεν και υπάρχει πέναλτι στο Λιβάγια εκεί. Άρα ευνοήθηκε στη συγκεκριμένη φάση. Ούτε πέναλτι υπάρχει. Αν δεν υπάρχει πέναλτι. Αν ένα δεν το παίρνει τα πόδια. Χόρτο. Χρήσατε. Χόρτο παίρνει, λέω πάνω. Σε μια διεκδικούμενη. Άρα τα λίγο άκου να σου πω κάτι. Όλη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευνοηθεί ποτέ. Δεν έχει ευνοηθεί ποτέ. Ευνοήθηκε σε 2-3 φάσει σοβαρέ. Και αδικήθηκε σε τουλάχιστον 10 μεγάλε φάσει. Και το ξαναλέω με. Γιατί άρα... δεν ήσασταν να αγοράσετε την ΕΠΟ, ρε παλικάρι. Δεν αγοράσαμε καμιά ΕΠΟ. Τι λες, δεν αγοράσαμε καμιά ΕΠΟ. Τι λες, ρε παλαβόσα. Αγοράζεις αυτό. Αν είχαμε αγοράσει την ΕΠΟ, θα ήταν πέναντι του Όφη. Θα ήταν κανονικά γκολ τα 2-3 τώρα. Τι Νέα Σμύρνη, τι Νέα Σμύρνη. Πες τα αυτά, πες τα αυτά. Πες τα αυτά, στον Ατρόμητο μέσα. Πες τα αυτά, πες τα αυτά. Υπάρχουν και οι λέξεις. Ξεκάρφωμα, φίλε. Άτε, ρε, εκεί που είμαι σίγουρο θα τα κερδίσω. Όταν δεν έχουμε τι να πούμε, ξεκάρφωμα. Αν θέλει να σε αδικήσει, φίλε. Κατάλαβε, Δαλή. Τη μια φορά είναι στο 37 δευτερόλεπτο, την άλλη είναι στο 23 του αγώνα, την άλλη στο 72 του αγώνα, αλλά στο 120 ενοχλεί. Κατάλαβε. Του χρόνου με το Βαρ Μάριε είμαι πολύ περίεργο να δω τι θα βρει για να προσπαθήσει να πατήσει τη μεγάλη πάρα. Έγινε, Δαλή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, Δασκάλα. Επόμενη γραμμή. Ήρεμα ρε παιδιά, ήρθος Ανέστης. Αληθώς ο κύριος, πάμε φίλε, όνομα και ομάδα. Αποστόλης είναι ρε. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, από τον Μπέρμιγχαμ. Γεια σου Αποστόλη, πάμε αγόρι μου, σε ακούμε, παντός του ΠΑΟΚ. Τι βιάζεις αγόρι μου, μετά τις 9, μετά τις 11.30, σε πιάνει μια φρεμούρα ρε φίλε. Είναι η Πέμπτη, είναι η Πέμπτη που ανεβάζει. Ανεβάζει πέμπτη. Για να βγάζουμε γραμμές, Αποστόλη, γι' αυτό. Ωραία, περίμενες από Αγγλία, εσύ. Σε πιάνει πάντα στο τελευταίο μισάωρο. Δεν σε πιάνει. Δηλαδή, ξεκινάει. Πάμε! Περιμένουν άλλοι δύο! Ενημερωτικά! Περιμένουν άλλοι δύο! Πάμε! Μην δώσω θες! Περιμένουν άλλοι δύο! Περιμένουν, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Ναι, ωραία κοπέλα, ωραία κοπέλα. Ναι, πάμε, Αποστόλη. Εσύ κάθεσαι και μαζί τις ιστορίες για αρκούδες που μας λες, δηλαδή. Για αρκούδες, έτσι. Ναι, πάμε! Εγώ είμαι παραγωγός! Εγώ βάζω θέματα. Έτσι. Ναι, πάμε! Είναι ραδιοφωνικός προαγωγός. Πάμε. Χρυσανθέ μου, ναι. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω φίλε, αλλά με τα λησβερίσια που έχετε με τον Ολυμπιακό, είτε θες για, με τους ελεύθερους παίκτες... Γιατί φίλε να μην έχω αλησβερίσει με τον Ολυμπιακό, εσύ 30 χρόνια δεν είχες αλησβερίσει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, εσύ. Τώρα τι είχα εγώ. Ο μεγαλομέτοχός σου, όχι συγγνώμη, ο μέτοχός σου δεν ήταν δικηγόρος του Ολυμπιακού. Πολύ στον Ολυμπιακό δεν έκανες. Δεν ψήφιζες πάντα σοκρατικό καλής εκλογές σε ΠΑΕ. Δανεικούς δεν έχω πάρει. Πέρασε τον Παναθηναϊκό. Σου μιλάω για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο μιλάω. Δεν υπήρχε το θεσμός των δανεικών τότε, φίλε. Λοιπόν, ναι. Εάν λοιπόν ο Ολυμπιακός με τις εξυπηρετήσεις που σου έκανε αφήνοντας... Καμία εξυπηρέτηση απολύτως. Καμία εξυπηρέτηση. Θελήσει να πάρει το Βέλεθ. Να τον πάρει. Να πάρει το Βέλεθ. Να τον πάρει. Άκουσα αν θέλει. Να, να πληρώσει και να τον πάρει. Αυτό σου λέω. Άλλο το τι θα ανακοινώσετε πως σας έδωσε και άλλο... και αυτό ξέρετε. Καταρχήν δεν παίζει, για πείτε λίγο, ο Μαυράη και ο Κουέστα που ήταν του Ολυμπιακού και φέτος θα πηγαίνουν στο Ολυμπιακό. Πήγαν τελικά. Χαζομάρες. Αλλά η αλήθεια είναι, ότι όταν με μια ομάδα έχεις πάρε δώσε, γιατί ουσιαστικά... Η αλήθεια είναι μία, Αποστόλη μου. Δεν γίνεται. Άκου να σου πω κάτι. Άκουσε με λίγο. Δεν γίνεται οι καλές σχέσεις μιας ομάδας στη Θεσσαλονίκη να καθορίζονται μόνο από τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Γιατί όλοι εσείς και το δημοσιογραφικό... Αυτό σου λέω. Και το δημοσιογραφικό σύστημα στη Θεσσαλονίκη από το 1974 και έπειτα καθόριζε το και ποιος είναι φίλος της Μακεδονίας και ποιος είναι εχθρός της Μακεδονίας ανάλογα με τα συμφέροντα δικά σου. Και... Γι' αυτό λοιπόν τα σπορ του Βορρά κατεύθυναν στο ότι ο Παναθηναϊκός του Βαρδινογιάννη που κι αυτός έκανε ότι ο Ολυμπιακός για μια περίοδο είναι καλή, γιατί έτσι ήθελε ο κύριος Μίμης και τα σπορ του Βορρά. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στην περίοδο που ο Καλαφάτης, ο Πέτρος, ψήφιζε Ολυμπιακό και ήταν αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ, ελεγχόμενη από τον Ολυμπιακό. Ο Κόκαλης ήταν μια χαρά όταν ο Γκαγκάτς ήταν μέτοχος του ΠΑΟΚ και δικηγόρος του Ολυμπιακού. Ο Ζαγοράκης είχε μια χαρά σχέσεις με τον Ολυμπιακό, όπως φαίνεται στις συνομιλίες με τον Αχιλλέα μας. Έτσι, και για το τι λένε και το Μαρινάκι πώς θα πάει στο αεροδρόμιο. Αλλά μόλις ο Άρης
Έχει καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, είναι ο Γιουσουφάκη τον Ολυμπιακό. Α, όταν όμως είναι ο Άρης, ξέρεις τι θες εσύ. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Ενώ και το ΠΑΟΚ μπορεί να ισχύουν, κατάλαβες. Αυτό λες τώρα όμως, Χρυσάφε. Εντάξει. Να δέχεσαι και εσύ κάποια πράγματα. Έλα, πες. Παπαδόπουλα. Έλα, ναι, έλα, πες το. Ένα πράγμα έμεινε για να μας φύγουν σαν λαό του ΠΑΟΚ και τα τελευταία κόμπλεξ που μας είχαν δημιουργηθεί εδώ και 30 χρόνια. Να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Άκου λίγο, αυτό. Θα σας ξαναδημιουργηθούν φέτος, να ξέρεις. Ναι, τρέμουμε. Μπορεί, μπορεί. Άκουσε με να σε αποχρήσαν θε, να σου πω ναι, εσύ ψηφίζεις, εσύ ψηφίζεις στην ξέρω. Αγγλία. Ψηφίζεις. Αποστόλη, ήταν ευλογία του ότι δεν περάσαμε φέτος σε ομίλους του Champions League. Εννοείται. Πέραμε το πρωτάθλημα. Εννοείται. Τι να πει, εννοείται εσύ. Εδώ και το έτσι το πήρες. Το πρωτάθλημα μας είχε δημιουργήσει πολλά κόμπλεξ. Κατακτήθηκε, μπήκε στην άκρη. Ένα ακόμα έμεινε. Να πούμε στους ομίλους. Όχι, δεν έμεινε ένα ακόμα. Έμεινε να πάρουμε 5 σερί πρωταθλήματα. Να μπείτε στους ομίλους να παίξετε με την Πάτε Μπορίσοφ και τη Βίτη. Ωραία. Έγινε αποστόλη μου. Χρήσατε. Δεν με πειράζει. Μακάρι να μπω όμως, φίλε. Να παίξω Τρίτη και Τετάρτη, όχι Πέμπτη. Αυτό. Σωστό. Ωραία τώρα, αποστόλη. Κοίταξε, μην αποκλειστεί. Δεν μου λες, είσαι κι εσύ σε αυτούς που έχουν την αίσθηση ότι ξεκινάει μία δεκαετή τουλάχιστον αυτοκρατορία. Γιατί το ακούσε ο Ζαγόρα καθημερινά πρωί βράδυ. Αλλά θα το παλεύουμε κάθε χρόνο. Χαζομάρα είναι. Μπράβο. Οι άλλοι θα συνασπιστούν, μίλατε βλακίες μωρέ. Οι άλλοι θα συνασπιστούν να σε ρίξουν. Άιντε τώρα, δεν μπορείς να τα βάλεις με όλους μαζί. Μπράβο, Αποστόλη, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Και κάτι τελευταίο. Ναι, εδώ έχουμε πολλούς χαρούμενους ανθρώπους από αυτό το βράδυ. Να το ξέρετε έτσι. Στην Αγγλία. Άστον Βίλα. Ναι, έμαθες και το αποτέλεσμα, μπράβο. Το αφεντικό μου είναι Άστον Βίλα. Ναι. Θα σε αφήνει να μιλάς πιο πολύ στο τηλέφωνο. Φίλε, να ξέρεις, πολλοί φίλοι μου λένε θέλουμε το αφεντικό του Αποστόλη όταν να πούμε. Όταν βγήκε στον αερίθαλο να το ρωτήσω, ξέρεις τι έγινε χθες ο Μάζ. Πίστευα δεν το είδε. Ναι, τα πέναλτι το πέρασε. Ναι. Μπράβο, Αποστόλη. Αγόρι μου, να είσαι καλά, φιλιά στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά, αγόρι μου. Να είστε καλά. Διάβασε 507. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, περιμένουν δύο Παναγιώτη. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ωραία. Αναστάσεις, είμαι και ο παδός του ΠΑΟΚ. Αναστάσεις, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε ρε Αναστάσεις, λεβεντιά. Πάμε παλικάρι μου. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, για ποιο λόγο, αγόρι. Το ακούω σχεδόν όλη την ημέρα, σαν λίμπερο. Δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να καταλάβω ότι προσπαθείτε μια επιτυχία να την οδηγήσετε, όχι γενικά οι Αντιανοί, ας πούμε, που μιλάνε ή που έχουν εκπομπή. Ναι. Προσπαθούν δηλαδή να... Άρα όχι εγώ, οι Αντιανοί. Εσένα σ' αγαπάμε Μάριε, γιατί είσαι σούπερ, εντάξει. Το ξέρω. Λοιπόν, μιλάω και για εκπομπές. Τέτοιο μέλη που στάζει για τον ΠΑΟΚ. Εμένα με γλιτώνουν τα μουσικά. Με γλιτώνουν τα μουσικά. Αν ήταν λαϊκός, μπορεί κάτι μάπες. Τα λες καλλιτεχνικά. Ναι, πάμε. Παίρνουμε τη χαρά και τη συνεχίζουμε. Όταν ας πούμε κάνετε αυτές τις κριτικές, δημιουργείται στάσιμα νερά. Τα στάσιμα νερά, Χρύσανθε, είναι οι βάλτοι οι οποίοι βρωμάνε. Θέλω να συνεχίσετε. Πάρτε τη χαρά και να εξελιχθείτε. Το να έχει σωστές και τεκμηρωμένες απόψεις για διασυνδέσεις και τα λοιπά, τις οποίες εμείς οι περισσότεροι μπορεί να μην τις βλέπουμε, να μην τις διαβάζουμε, δώσε όμως την όθηση η ομάδα να προχωρήσει. Ναι, εγώ για παράδειγμα την πέμπτη θέση θεωρώ επιτυχία του Άρη. Δεν θα βγω να την λιδωρίσω και του χρόνου να πας καλύτερα. Μα μέσα από αυτή την κόντρα θα πάμε. Εντάξει, κάναμε μια επιτυχία η οποία είναι ασύλληπτη. Και όταν ας πούμε την λέγαμε πέρσι από την πικρία του πρωταθλήματος που χάθηκε, μπορεί να ήταν μέσα σε μια εφορία, αλλά το πραγματοποιήσαμε και το θέλαμε. Αναστάση, άκου να σου πω κάτι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Απλά ξέρεις τι με εκνευρίζεις στον ΠΑΟΞΗ. Όχι σε σένα, σε συγκεκριμένους. Ότι δεν παραδέχεται. Στον μέσο ΠΑΟΞΗ, μάλλον. Για να φτάνε στο μέσο. Στον μέσο ΠΑΟΞΗ. Στον Ταλή, παράδειγμα. Ότι δεν παραδέχεται ότι για να φτάσεις να κάνεις αυτή την επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται να παίξεις αλλιώς. Και παρασκήνιο θέλει αυτό. Και ενώ λοιπόν εσύ, ο Σαββίδης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντιλήθηκε πως είναι ο μόνος τρόπος να το πάρει στην Ελλάδα, είναι αυτός. Και λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο, θέλει να μας πείσει ότι είναι δίκαιο και πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι. Είναι δίκαιο σύμφωνα με τους κανόνες της Ελλάδος. Έπαιξε με τους κανόνες στην Ελλάδα. Βασικά δεν έπαιξε αγνό. Αγνό και αμόλυντο και άσπυλο. Αμόλυντο και άσπυλο. Είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις. Άκουσε με λίγο. Είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις. Έχει φέρει το διαφορετικό. Ποιο διαφορετικό. Αυτό σου λέω. Ποιο διαφορετικό έχει φέρει. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια κάνει ακριβώς το ίδιο. Πήγε πρώτα. Έλεξε. Όχι. Έλεξε πρώτα τις ενώσεις. Φωνάζει για το VAR. Έβαλε έναν άνθρωπο στην ΕΠΟ ο οποίος είναι
Δικό του, το είπε ο ίδιος. Είναι 5 χρόνια και πάει να κάνει καινούριο γήπεδο. Εσείς, ας πούμε, είχατε πρόεδρο που είχε 5 χρόνια στον Άρη και που ήθελε να κάνει γήπεδο. Ο Μαρινάκης δεν έκανε γήπεδο. Και το γήπεδο που το κάνανε, ξέρουμε πως έγινε προκάτια για Ολυμπιάδες κτλ. Χαλάλι τους. Καλά και τώρα. Μα αυτό σου λέω, πρόσεξε. Είδες τι λες. Το ίδιο δεν έγινε με σένα. Δεν σου έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ειδική ρύθμιση τα έξω από την Τούμπα που είναι του ελληνικού λαού. Είναι άλλη μορφή παροχής. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν το κατηγορώ. Φίλε, μόνο δεν έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά μην μου το πες, δεν παρθένες. Δεν μου λες ότι ο Παοξής... Μην μου λες, άκου λίγο, μην μου λες... Ο Παοξής δεν θέλει να παίρνει... Για 600 μέτρα τώρα που πήρες εκεί πέρα, σου θέλει να σου βγάλει βρούμενο. Μην μου λες, ο Παοξής δεν θέλει να παίρνει έτσι τίτλους. Όπως πήραν αυτοί με τον Αστέρα Τρίπολης με το χέρι που δεν δίνει το πέναλτι. Και όταν βάζεις στον κόλο ψάχνει με τον Ερήν και λες και αυτοί τα κάνανε. Που πιο μπροστά υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, καλά. Συγγνώμη, καλά. Και με το Βέλεθ υπάρχει πιο μπροστά πέναλτι. Ναι, αλλά δεν το λες. Πάρτο. Εντάξει. Αχ, Παναγιώτη, με τα πιο μπροστά δεν γίνεται. Α, πώς δεν γίνεται. Γίνεται με αυτά που δίνονται. Μετά, όλοι θα λένε κι εγώ. Πιο μπροστά ήμουν όμορφος. Και με το πιο μπροστά ήμουν υπάρχει πέναλτι στον Τικινή. Μπορεί, αλλά εκεί πέρα μόνο το πέναλτι. Ο Ιβάν σκέφτηκε πώς θα προασπίσω τον ΠΑΟΚ. Όχι πώς τον ευνοήσω. Μπορεί να σκέφτηκε αυτό. Και με το Θεό να μιλάει και θα έχει τον τελευταίο λόγο. Ποιος θες να τον έχει τον τελευταίο λόγο, ποιος θα τον έχει. Παραγωγός που λέει. Ξέρετε, άλλο, έχουμε άλλον ένα. Έγινε. Αναστάση, παλικάρι μου, επειδή περιμένει άλλος ένας και μας πιέζει λοιπόν, πάρα πολύ ο χρόνος. Επιτυχία, συνεχίστε. Βγείτε από τα βαλτόνερα, γιατί τα βαλτόνερα βρωμάνε. Πάρτε την επιτυχία. Ωραία. Τα μυστικά του Βάλτου. Και μέσα σε 5 χρόνια κοιτάει την εξέλιξη την ομάδα. Ωραία. Δεν κοιτάει να την λες να κάνει αύξηση με το σηκού κεφαλαίου και τι θα γίνει να μας φύγει. Δηλαδή, ωραία. Έγινε Αναστάση. Πάμε, Χρήστο, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δηλαδή, περιμένετε να βγει νουδού για να έχετε εσείς εύνοια, μάλλον ο μισθός έχει ανέβει τελευταία. Φίλε μου, 164, εγώ δεν είμαι σε κανένα payroll. Άλλοι είναι σε payroll που ξεσκίζουν καθημερινά στοχευμένα συγκεκριμένους ανθρώπους και ευνοούν και αβαντάρουν συγκεκριμένους ανθρώπους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Στο Δήμο. Πρόσεξε, στο Δήμο. Στην περιφέρεια δεν τους παίρνει. Ωραία. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Πάμε γραμμή. Τελευταία, μην καλείτε άλλη. Τελευταία γραμμή. Ναι, καλημέρα. 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 Τελευταίος είμαι. Τελευταίος. Άρα μπορώ να απαντήσω στο τέτοιο σου. Στο τέτοιο σου. Απάντησε, ναι. Όνομα και ομάδα, μόνο είπες λίγο φιλανθές, αδερφέ. Δεν έχω ομάδα. Χρήστος. Χρήστος. Χωρίς ομάδα. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Του εαυτού σου. Είμαι αυτός που σου είχα στείλει μήνυμα στις πρώτες τρεις νότες του Radio Gaga όταν είχες κάνει το. Σε παραδέχομαι. Αντίστοιχο. Μπράβο, ρε Χρήστο, ναι. Είχα πάρει τηλέφωνο και είχαμε μιλήσει το ποιος το οποίο μοιάζει πιο πολύ στον αντίστοιχο μέλος της μπάντας στην ταινία. Μπράβο, για τον Deacon, για τον John Deacon, τον μπασίστα για παράδειγμα. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Πάμε, ρε Χρήστο. Η ταινία αυτή είναι μια από τις κλασικές ηλίθιες μεταφράσεις των 90s στην Ελλάδα. Ναι. Η ταινία λέγεται The Shawshank Redemption. Μπράβο. Shawshank είναι το όνομα της φυλακής. Μπράβο. Redemption. Ναι. The Shawshank Redemption. Ναι. Ναι. Εκπληκτικός Tim Robbins. Ναι. Θεός. Το λατρεύω. Και ο Morgan Freeman εκεί πέρα που προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Ταινιάρα. Ναι. Εκπληκτική ταινία. Ναι. Ή αλλιώς τελευταία έξοδος. Έτσι. Ωραία, Χρήστο. Οπότε έδωσε την απάντηση εσύ και το χαιρόμαστε αυτό. Ναι, δεν μπαίνει στην κλήρωση, ναι. Μπράβο. Πολύ ωραίο, ρε Χρήστο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εκτιμούμε το ότι περίμενε για να δώσει αυτή την απάντηση. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Νικητή για τα. Να είσαι καλά, Καλλιώτη. Έχουμε μηνύματα. Χρωστάμε μηνύματα. Λοιπόν, δύο μηνύματα νομίζω. Κανείς όχι, μην με καλείς, παίρνουμε ο Χρήστο. Τέλος. Λοιπόν, τσίρκο. Χρήσανθε. Λοιπόν, 507, Αντώνης Κασάνδρου. Χρήσανθε, αποφάσισε παρακαλώ, θα φύγει ο Ιβάν λόγω κυβέρνησης. Γιατί τα παιδιά της CIA περιμένουν. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Δώσε διευκρινήσεις. Τι λέει, είπα εγώ θα φύγει λόγω κυβέρνησης. Όχι. Δεν ξέρουν να ακούνε. Με μπερδεύουν με κάποιον. Έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρουν να διαβάζουν. Έχουν πρόβλημα. Ναι, ναι. Θέλουν απλά ακούνε να είναι... αυτό που θέλουν. Θέλω να είναι. Μπράβο, είναι σαν το Βέλεθ αυτό που είπες. Ναι, ναι. Δηλαδή γράφει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Λες όμως ότι αν πάρει ο Μητσοτάκης την κυβέρνηση, κοιτάξτε, τότε Παναγιώτη, θα σας δω. Που μπορεί να σημαίνει ότι Παναγιώτη, είναι λόγο φυγής του Σαββίδη. Δεν έχω πει ποτέ αν πάει ο Μητσοτάκης την κυβέρνηση, τότε θα σας δω. Τι έχεις πει, Δόξα τω Θεώ. Ποιος έχει, ναι, ποιος. Κάτσε, αυτό το αφήνεις να υπονοείς, το υπονοείς, μωρέ, εντάξει, οκ, okay, αυτό αφήνεις. Με άλλη κυβέρνηση, με άλλη κυβέρνηση, το έχεις πει αυτό. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, ο κυρ Χρήστος που είναι εκεί ψηλά και μας βλέπει. Θεός χωρέστον, άνθρωπο. Θεός χωρέστον. Χρήστος. Μου δώσε, ο κυρ Χρήστος, ο μπαμπάς μου. Κατολέγει έτσι, κυρ Χρήστος, καλά. Μου δώσε όλα εκείνα τα εφόδια. Πλήρωσε μια χαρά ο Κυρχίσος με λεφτά που ίδρωσε στην Ιχθιόσκαλα τα ξημερώματα. Ναι. Έτσι. Για να πας στη σχολή ιδιωτική. Για να πηγαίνω εγώ να μαθαίνω, ναι, να μιλάω καλούτσικα ελληνικά σχέση με κάποιοι άλλους. Ναι. Έτσι. Ναι.
και να λέω με ακρίβεια αυτό το οποίο λέω. Τώρα, αν υπονοώ ή εννοώ κάτι, το ξέρω μόνο εγώ. Κανείς άλλος. Εντάξει, ωραία. Αυτή είναι και η έννοια της υπόνοιας. Ότι μπορείς να τη γυρίσεις. Πώς, τι είπες πριν. Τι εννοείς πριν, με άλλη κυβέρνηση. Ποια μπορεί να είναι η άλλη κυβέρνηση, γεννηματά, ας πούμε. Ποιος, το κουκουέ. Πείθεις τον κόσμο τώρα, εντάξει, μας αποστόμωσε. Εδώ εσύ πριν μας είπες, ναι, τι είπα, ότι ο Ιβάν θέλει να προασπίσει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, να παίζει 50-50 και όχι να ευνοείται. Ναι, φυσικά γι' αυτό. Γελάνε και μαζί σου. Γελάνε και τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γελάνε μαζί σου. Ξανά, να πας ξανά σε σχολείο. Αξί είπε, γελάνε και τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα πάλι από Αντώνη Κασάνδρου. Το πιο μπροστά, Μάριέ μου, είναι μόλις 1/10 του δευτερολέπτου για το πέναντι στον Κρέσπο. Σιγά μην είναι και ένα. Αντώνη! Χιλιοστό. Sorry, σε έχω για σοβαρό άνθρωπο, αγαπάω, ρε φίλε. Σοβαρότατος είναι. Μύρε, φίλε. Δεν βολεύει, δε βολεύει αυτή. Φτάνει! Αυτή ό,τι λέμε για τον ΠΑΟΚ, ένα δεύτερο πιο μπροστά ή ένα δέκατο, υπάρχει κάτι. Αυτό τι σημαίνει, δεν πρέπει να υπάρχει. Και ο Ηρακλής έτσι έπρεπε να πάρει την άλλα προαθλήματα. Ναι, κατάλαβες, Αντώνη Κασάνδρου. Αν έπαιρνε αυτό το πέναντι στον Βόλο του ο Ενρίκε τη ΣΑΕΚ, ξέρει, θα σου λέγει ο Ασλαμάς. Ναι, αλλά πριν εκείνο, τι έχει γίνει, ρε φίλε, δεν υπάρχει ανατροπή. Θα τα γυρνούσε τότε, Αντώνη Κασάνδρου. Γι' αυτό μην εκνευρίζεσαι. Γεύσουσα σαν πρωταθλητής τον νέκταρη της επιτυχίας και τελειώνει η ιστορία. Έτρωγε το πέναλτι του Μαλεζά πάνω στον Κόκε και την αποβολή και προκρινώσουνα μέσα στο Βικελίδης. Δεν έλεγες πριν υπήρξε αυτό. Υπήρχε. Έλεγες η ΠΑΟΚΑΡΑ προκρίθηκε. Υπάρχω και όσο υπάρχει θα υπάρχω. Ωραία. Αλήθεια λοιπόν, είναι αυτό. Ναι. Όσο υπάρχει θα υπάρχω. Μπράβο. Γυαλιά. Γυαλιά. Είχαμε 11 σωστές απαντήσεις. Νικητής είναι ο Αντώνης Σαρής. Τελειώνει σε 507. Αντώνης Σαρής τελειώνει σε 507. Ναι. Φυσικά η απάντηση είναι αυτή που έδωσε ο Χρήστος, Souls and Redemption, ο ελληνικός τίτλος, τελευταία έξοδος, Ρίτα Χέιγουορθ. Τσίρκο του... Τσίρκο. Τσίρκο. Πάμε. Τσίρκο. Πέντε διπλές προσκλήσεις για τσίρκο. Έτσι, νικητές είναι οι... Χρήσανδο Τσαλτίδης. Μάριος Ασλαμάς. Όχι, συγγνώμη, άλλη είναι αυτή. Κόνια Ριβίκη, Βούλτσιος Γρηγόριος, Δραγόλιας Κώστας, Χαμικοσλής Παναγιώτης και Δόμβριος Νίκος. Αυτή η πέντε. Δόμβριος. Νομίζω ότι είναι Δόμβρος. Δόμβρος είναι, νάτος. Εντάξει. Ούτε να γράφει. Δόμβρος. Όχι, όταν απέχεις από την οθόνη καμιά 9 μέτρα, εσύ στα 11 εκατοστά. Κάνε το Δόμβρος, Παναγιώτη. Αν η όρασή σου είναι Παναγιώτη, καλή. Διάβασα άλλη μια φορά πάλι. Αν η όρασή σου είναι καλή, βλέπεις. Αν είσαι καβάδι, βάλε γυαλιά. Κόνιαρη Βίκη. Κόνιαρη. Την ξαδέρφη του Κόνιαρη. Του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Τώρα τι είναι, πάει, νομίζω πάει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακάρα πάει. 164, πώς ακριβώς πάει στον Ολυμπιακό. Τους πλάσαμε τον Ποπό, ρε. Μόνος του, είμαι με τα γραφή. Τα αδέλφια Αγγελόπουλε έχουν μάχη με τον πατέρα να δώσουν για την περιουσία. Ό,τι να είναι. Βούλτσιος Γρηγόριος, Δραγόλιας Κώστας, τα έχει πει και ο Τράκης, Χαμικοσλής Παναγιώτης και Δόμβρος Νίκος. Μπράβο. Αυτά. Έρχεται το ΠΑΟΚ 24 με όλη την αλήθεια για τον Νταλή και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αύριο θα δίνουμε για τσίρκο. Ναι. Αύριο προσκλήσεις για τσίρκο, ίσως και για θέατρο. Πολύ θέλω και για θέατρο για παραστασάρα, έτσι. Από την Τρόικα. Πιπερών, σύγχρονο μαγειρίο, Γεωργίου, Παπανδρέου 25, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εγώ φεύγω για εκεί για να χτυπήσω σπανάκι σουφλέ.